Εδώ είμαστε, το είχαμε τάξει. Είχα πει εγώ χθες ότι αν περάσει ο Άρης που θα περνούσε ο Άρης θα παίζαμε τα ριάλια. Μπήκαμε έτσι όπως πρέπει. Λοιπόν, καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Είναι η εκπομπή All About Άρης On Air. Παρέα θα πάμε παρέα με Γιώργο Γκάτο. Καλησπέρα σας. Ο οποίος περιμένει να μπει το κανονικό χαλί γιατί είναι σοβαροφανής. Και θέλει... Κύριοι χολύπτες, σας παρακαλώ, κάντε κάτι. Θα μπούμε με μποέμι, θα παίξουμε. Όχι, θα παίξουμε χαλάκι. Και το χάλι, εντάξει. Χαλάκι, κατευθείαν. Λοιπόν, παίξαμε πάντως τα ριαλιά. Ακούει ο Γιωβάνογλου. Ακούει, παρακαλώ. Εντάξει, τι... είχε πει αν δεν περάσει, άρεσε να βάλει τα ριαλιά, τα βάλαμε εμείς. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ξεκινήσαμε. Εφημιώνω το μήνυμά σας στο 54526 για το μοναδικό τρόπο επικοινωνίας σας με την εκπομπή. Ό,τι θέλετε να σχολιάσετε, θα έχουμε πολλά να πούμε σήμερα για το χθεσινό παιχνίδι, για την νίκη, παύλα πρόκριση του Άρη. Ωπα, αρνητικός γεγονότητα την μπαλά. Για το Άρη. Τι ωραία. Αυτό ήταν μια είδηση τώρα πολύ χαρμόσυνη. Νομίζω μπορώ να κάνω εκπομπή ακόμη πιο χαρμόνη τώρα. Ξαναέλα στην πρόκριση όμως. Λοιπόν, πάμε στην πρόκριση. Εδώ παρέα με Γιώργο Γκάτο. Τι λέει Γιώργο, πώς ήταν χθες το... Πολύ θετική, όχι τόσο θετική εμφάνιση, θετικό γεγονός η πρόκληση. Δεν ήρθε με αυτήν την εικόνα που περίμεναν ακόμα και ο Σάββας Παντελίδης, καθώς ο Άρης είναι κατά ψέμα ότι δεν έθελε χθες με την παρουσία του. Από εκεί και πέρα όμως πήρε την πρόκληση, ετοιμάζεται για Νορβηγία, ετοιμάζεται από τους 35 βαθμούς να πάει στους 15, ετοιμάζεται να πάει από μια ανέτοιμη ομάδα. Α, θερμοκρασία, sorry. Ναι, τι είναι αυτό, τι δική βαθμολογία είναι αυτή που πας μείον 20. Ετοιμάζεται να πάει από μια εντελώς ανέτοιμη ομάδα σε μια ομάδα που βρίσκεται στη μέση του πρωταθλήματός της, που βρίσκεται στην κορυφή του νορβηγικού πρωταθλήματος, που έχει την καλύτερη επίθεση, την καλύτερη εγχώρια επίθεση, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα συνθετικό γήπεδο. Μεγάλες διαφορές. Ναι. Είναι αλήθεια ότι, κοίταξε. Για να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, θα μιλήσουμε και για τη Μόλντε και σίγουρα θα πούνε πολλά περισσότερα και την επόμενη εβδομάδα και τα γυαλιά. Ναι, τα γυαλιά πρέπει να είναι. Δεν είναι δικά. Θα τα βάλουμε στην άκρη. Όχι, δεν είναι δικά. Ωραία. Αρχικά να μιλήσουμε για το χθεσινό παιχνίδι. Να, να πούμε λίγο. Συμφωνώ ότι ο Άρης δεν έθελξε με την παρουσία του στο ΑΕΚ Αρίνα, αλλά θα πω κιόλας ότι δεν περιμέναμε να δούμε ένα τέτοιο μάτς. Έτσι, γιατί σε πολλά σημεία του αγώνα, εγώ έβλεπα ένα πάνω κάτω, ένα ξέφρενο ρυθμό, τον οποίο δεν τον περίμενε κανείς με βάση την εικόνα. Πρώτα απ' όλα, με βάση το σκορ, άμα έβλεπε δηλαδή κανείς χθες το 1-0, δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι έγιναν όλα αυτά στο παιχνίδι. Γιατί μιλάμε για ένα χορταστικό μάτς. Όχι ελκυστικό, χρωταστικό μάτς. Όχι, είχε ναι. Δεν είχε καμιά σχέση με το πρώτο παιχνίδι που ήταν μονόλογος. Είχε να δώσει πράγματα. Ο Άρης έψαξε αυτό το γρήγορο γκολ. Το πέτυχε με το πέναλτι, με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντιγκινή μετά από μια όμορφη προσπάθεια που έκανε ο Ιντέγε, ο οποίος έχασε πάλι δύο ευκαιρίες, αλλά ήταν ακόμα πιο δραστήριος εντός του κουτιού της μεγάλης περιοχής. Έβγαινε στα πλάγια, διεκδικούσε μονομαχίες, άνοιγε χώρους, τραβούσε αμυντικούς. Είχε μια πάρα πολύ θετική εμφάνιση, αν εξαιρέσει ότι δεν έβαλε την μπάλα στα δίχτυα όταν έπρεπε. Δηλαδή, φαίνεται ότι έχει φυσική κατάσταση, κανονικά πηγαίνει. Ναι. Απλά του λείπει αυτή η ενασχόληση με το ποδόσφαιρο, γιατί ήταν μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός αγωνιστικών χώρων. Αυτό. Φαίνεται από τις κινήσεις του ότι σταδιακά βρίσκει πατήματα. Από την άλλη, όμως, απέχει από το ιδανικό. Και πώς να μην απέχει όταν είμαστε 2 Αυγούστου. Αυτό που μου αρέσει εμένα, συμφωνώ σε αυτό που λες και θα προσθέσω ότι αυτό που μου αρέσει εμένα και ένα δείγμα ότι ο Ιντέγε είναι ένας παίκτης ο οποίος. Ευτυχώς τα θυμήθηκε τα γυαλιά. Είναι ένα δείγμα ότι ο Ιντέγε είναι ένας παίκτης ο οποίος αξίζει και για τη φετινή σεζόν και γενικότερα πρέπει να επενδύσει ο Άρης πάνω του. Είναι ότι έχει για το σωματότυπο του έχει τρομερή έκρηξη. Ακριβώς. Έχει τρομερή πρώτη επαφή με την μπάλα όταν την υποδέχεται και έχω δει να τριπλάρει αρκετές φορές επί τόπου τον αντίπαλό του με το πάνω στο κοντρόλ και ανοίγεται. Δηλαδή δίνει ουσιαστικά μόνος του assist στον εαυτό του πολλές φορές. Απλά του λείπει αυτό το τελείωμα. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορείς να τον κακολογήσεις όμως ότι χάνει τις φάσεις ή ότι δεν είναι μέσα. Είναι και στις φάσεις και δημιουργεί. Το θέμα είναι και βρίσκει και την κατάλληλη προϋπόθεση για να σουτάρει, για να είναι σε καλή θέση. Απλά δεν του μπαίνουν. Και δεν του μπαίνουν και νομίζω δεν είναι ότι είναι τύχη, δεν είναι παράγοντας τύχη. Αυτό είναι καθαρά αυτό που ανέφερες, ότι του λείπει η ετοιμότητα, του λείπει η αγωνιστική δράση και έχουμε δει παίκτες οι οποίοι στην αρχή δεν τα βάζουν και μετά από λίγο όταν βρουν τον ρυθμό αρχίζουν και τα παστελώνουν αβέρτα. Από την άλλη, εντάξει, έκανε και μια πολύ όμορφη διπλή επέμβαση ο Βοζίνε χθες πάλι στο σουτ του Ιντέγε. Δηλαδή,
Του χρόνου τον παίρνουμε το Βοζίνια. Το είπαν πάρα πολύ αυτό. Και επί τόπου θυμάσαι που το λέγα. Ναι, αυτό όμω εντάξει είναι παιδί μου μεταξύ σοβαρό και αστείο. Γιατί κρίνει ένα παίχτη με βάση δύο αγώνε που είδε και έκανε όντω καλέ εμφανίσει. Είναι καλό με την μπάλα στα πόδια. Ναι, αυτό δεν το έχουμε. Σαν Άρη δεν το έχει αυτό, α πούμε. Ρισκάρει όμω. Εγώ θα αν ήμουν φίλαθλο τη ΑΕΛ μεσού, θα ήμουν πολύ αγχωμένο. Δηλαδή, ρισκάρει απίστευτα και ρισκάρουν και οι αμυντικοί του. Μα δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι πώς αναπτύσσεις μια ομάδα. Την αναπτύσσεις με γιώμες, την αναπτύσσεις με πάσες, με passing game. Θέλεις να. Όπως για παράδειγμα, πέρσι ο Άρης είχε σημείο αναφοράς τον Βέλεθ να μην αποδοθούσε το παιχνίδι στο κέντρο και στο Ματίγια. Και από εκεί και μετά ψάχναν τα πλάγια. Δηλαδή, γυρνούσαν πίσω παίχτες για να πάρουν την μπάλα. Και βλέπεις ότι ο Βοζίνη στο παιχνίδι με τα πόδια είναι εξαιρετικός σε σχέση με τον Κουέστα που ναι μεν έχει μια πρώτη πάσα αλλά δεν είναι, ξέρεις, είναι το τυπικό σκέλος μόνο. Έτσι. Του να πασάρει να φύγει μπάλα από αυτόν. Από την άλλη είχαμε ένα παιχνίδι με 14 τελικές για την ΕΛ, 6 για τον Άρη. Μόνο όμως 4 βρήκαν στόχο για τους γηπεδούχους ενώ 3 βρήκαν από μεριά του Άρη. Έτσι. Δηλαδή σουτάραν αλλά πήγαιναν όλα στο Θεό. Νομίζω οι ΑΕΛ πρέπει να έχουν έναν αντίστοιχο Αλκέτα Παναγούλια που να του λέει σουτάρετε, σουτάρετε. Και δεν είναι αυτό που γίνεται με τα σουτ. Όλη την, δηλαδή, ειδικά ο Γκαζαριάν. Χθες πάλι δεν σταμάτησε. 17 φάουλ κερδίσανε. Τουλάχιστον τα 12 ήταν γύρω-γύρω από τη μεγάλη περιοχή του Άρη και σε καλή θέση για γέμισμα ή ξέρεις, μια απευθείας εκτέλεση. Που σε αυτό έχουμε δύο πράγματα να σχολιάσουμε. Έχουμε να πούμε ότι έχουν καλά στημένα. Σίγουρα, δηλαδή έχουν. Και θα σου πω γιατί βλέπω ότι παραξενεύεσαι. Έχουν καλά στημένα μεν, αλλά ο Άρης αντέδρασε τέλεια σε όλα τα στημένα δε. Ναι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ο Βέλεφ σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Καλά, να μην πούμε. Ο Ρόουζ με την μπάλα στα πόδια και ο Βέλεφ στον αέρα, δεν χάσανε μονομαχία. Ο Ρόουζ ίσως έκανε το καλύτερο του παιχνίδι με τη φανέλα του. Δηλαδή, ένα από τα καλύτερα. Ναι, ναι. Γιατί ήταν πανταχού παρόν στην άμυνα, έκοψε φάσεις όπως για παράδειγμα μια διείσδυση του Wilder από τα αριστερά όταν ο Σούντγκρεν τον έχασε και, και ουσιαστικά τον άφησε εκεί σε εκείνο το σημείο. Γιατί σε περίπτωση που τον ακουμπούσε εκεί ήταν πέναλτι σίγουρο και εμφανίστηκε ο Ρόουζ, έκοψε εκεί τη φάση. Ήταν και σε άλλες δύο-τρεις περιπτώσεις πάλι ήταν πρώτος στην μπάλα σε μια μέρα που ο Ματίγια ήταν ουσιαστικά σε κακό φεγγάρι και ο Μίτζεν Μπάσα έκανε μια κορυφαία εμφάνιση. Κάποιος που έκανε στις αρχές της περσινής σεζόν. Κάπως έτσι μου ήρθε μια ανάμνηση από πέρσι. Γιατί κακά τα ψέματα με το παιχνίδι και με τον Πανιόνιο και την απευθείας κόκκινη που δέχτηκε ήταν όχι στο περιθώριο. Δεν είναι τόσο βασικές επιλογές. Ήταν στη σκηνιά. Γιατί ήταν μια. Αυτή η κίνηση εκεί με τον Πανιόνιο ουσιαστικά στέρισε βαθμούς από τον Άρη. Ήταν μια κακή απόφαση του ίδιου για να αφήσει την ομάδα με 10 παίχτες σε μια περίοδο που ο Άρης πήγαινε αρκετά καλά. Μετά ισορρόπησε βέβαια στην πορεία μέχρι το τέλος. Δηλαδή ανέβηκε, δεν είναι ότι έκλεισε άσχημα. Και επίσης, εγώ θα προσθέσω σε αυτό που λες για τον Μπάσα ότι κλήθηκε άτυπα να αναλάβει το βάρος στο χώρο του κέντρου γιατί ο Ματίγια δεν τραβούσε τόσο. Ναι, ναι, δεν ήταν αρνητικός. Μέχρι στη χθεσινή διάρκεια του αγώνα είδαμε μέχρι τον Μπάσα να επιχειρεί κάθετες πάσες μπροστά, ας πούμε. Νομίζω ότι έτσι περίληθε και το πέναλτι που κέρδισε ο Ιντέγε πάλι από κάθε του Μπάσα, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος. Εντάξει, ο Ματίγια δεν ήταν καλός, έκανε αρκετά λάθη στο χώρο του κέντρου, αλλά όταν μπήκε ο Σάσα και αγωνίστηκαν στο κέντρο μια τριπλέτα αυτοί οι τρεις ποδοσφαιριστές, ο Σάσα, ο Μπάσα και ο Ματίγια, ο Άρης εξισορρόπησε και πάλι το παιχνίδι, κράτησε την μπάλα, ειδικά με την είσοδο του Τόνσο, κράτησε ακόμα περισσότερο με τον Αργεντινό να παίρνει την μπάλα, να ανοίγεται στα πλάγια. Να ανοίγει τους χώρους, να κρατάει την μπάλα, να δίνει ανάση στους συμπαίχτες του. Εγώ θα πω ότι ο Σάσα, γιατί λίγο το μπερδεύουμε. Ο Σάσα, γιατί είναι αδοκιμημένη σύγκριση, αλλά πολλοί προβαίνουν σε αυτή τη σύγκριση με τον Σιώπη. Ο Σάσα για μένα είναι πολύ πιο δημιουργικός από τον Σιώπη. Ναι, 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 σίγουρα. Έχει παραπάνω δημιουργία από τον Σιώπη, αλλά όπως είναι προφανές, υστερεί κάπως σε τρεξίματα σε σχέση με τον Έλληνα Χαφ. Τα οποία θα τα βρει όμως. Κοίτα, ακόμα δεν. Όχι τόσο, αλλά ναι, θα τα βρει. Έχει τρεξίματα. Ο Βραζιλιάνος έχει τρεξίματα. Αντίστοιχα με τον Σιώπη, δεν μπορείς να βρεις κακά τα ψέματα. Ήταν μια κατηγορία μόνο του συγκεκριμένου, με την ταχύτητα που είχε και του χώρου που κάλυπτε. Ο Σάσα έχει σίγουρα πιο δημιουργικά χαρακτηριστικά. Έχει ένα πιο απλό παιχνίδι ακόμα και από τον Μπάσα
που ο Βραζιλιάνος βλέπει μπροστά, έχει κάποιους κάθετες, ανοίγει το παιχνίδι. Mm-hmm. Στα όσα λεπτά τον έχουμε δει, έτσι. Δεν έχω ασφαλές κριτήριο με τα τρία. Ουσιαστικά έχει παίξει ένα μισάωρο και 2-15 λεπτά στα τελευταία παιχνίδια. Ναι, πολύ λίγο. Και είναι στην ομάδα τρεις εβδομάδες πάνω κάτω. Πιστεύω επίσης ότι θα έχει και καλό σουτ ο Ζάσα. Ακόμα δεν το έχει επιχειρήσει τόσο. Αν δεν κάνω λάθος, σχεδόν καθόλου. Όχι, δεν είναι. Νομίζω ότι το έχει, δηλαδή μπορεί να το δούμε να δοκιμάζει και κάποια σουτ. Φαίνεται δηλαδή ότι είναι, κατέχει το μιλάει το τόπι. Θέλεις παίχτες ανέκαθεν να σουτάρουν, ρε παιδί μου. Ειδικά από τα χάφ σου, περιμένεις ότι κάποιος θα απειλήσει και από μακριά. Δεν χρειάζεται να μπαίνεις πάντα μέσα στην περιοχή. Τα στημένα δεν μου άρεσαν χθες από πλευρά Σάρι. Ήταν ματίγη σε μια γενικότερη κακή μέρα. Ναι. Δηλαδή αυτός αναλάβει το κύριο όγκο των όσων φάουλ είχε ο Άρης, αλλά βλέπεις ότι ήταν γενικότερα σε κακή μέρα. Και επίσης δεν βοήθησε γενικότερα, αλλά από την άλλη είναι σημαντικός παίχτης που κρατάει τη συνοχή στο χώρο του κέντρου και δεν είναι, ας πούμε, δυνατό να αντικατασταθεί. Γιατί το καλά, εννοείται. Και δικαιούνται όλοι να έχουν ένα κακό μάτς και μια μέτρια βραδιά. Έτσι, δεν το συζητάει κανείς. Ακριβώς η ερώτηση που έκανε και ο Χρήστανος μετά το τέλος του αγώνα και ρώτησε τον Σάββα Παντελίδη, λέει, αναφορικά με το ότι στο χθεσινό παιχνίδι υπήρχαν παίχτες που στην προετοιμασία δεν ήταν ιδιαίτερα καλοί, αλλά χθες απέδωσαν εξαιρετικά. Mm-hmm. Και το ανάποδο. Και το απάντησε ο Σάββας Παντελίδης ότι σε λέει μέσα στο μυαλό μου, γιατί όντως συνέβη αυτό. Και τώρα δεν θέλω να μιλήσω για κεντρικούς παίχτες, αλλά όντως είδαμε από κάποιους που δεν το περιμέναμε, είδαμε μια πολύ καλή εμφάνιση. Από κάποιους άλλους ότι δεν τα πήγαν και τόσο καλά στη διάρκεια της χθεσινής μέρας. Ο Άρης δεν είναι καλά επιθετικά χθες. Και επίσης θα πω εγώ ένα ακόμη ελαφρυντικό, γιατί είδα και εγώ πολλά σχόλια για τον Ματίγια, ότι να μην ξεχνάμε ότι ο Ματέο Γκαρσία πέρσι έκανε δεκαπλάσιες κακές εμφανίσεις από τον Ματίγια στα δύο χρόνια σχεδόν παρουσίας του. Εντάξει, μην συγκρίνουμε τα σύγκριτα. Αλλά παρόλα αυτά μας έχει μείνει τώρα. Γιώργο, τελικά τι έγινε με τον Γκαρσία, θα μας πεις. Μέχρι τις 7 δεν απαντάει με τον Γκαρσία. Μετά, αν θέλεις, θα σου απαντήσω. Να μπείτε όλοι στο live. Στην επόμενη Πέμπτη να μπείτε και να σχολιάσετε στον Γιώργο κάτω που περιμένετε τις ερωτήσεις. Για μένα το σημαντικό κομμάτι είναι η πρόκριση. Έτσι. Είναι. Δεν περιμένω να δω κάτι ουτοπικό ποδοσφαιρικό στις 2 Αυγούστου, την 1η Αυγούστου. Θέλω να βλέπω βελτίωση σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι και αυτό το γρήγορο γκολ που πέτυχε ο Άρης, τον αποσυντόνισε αντί να τον κάνει ακόμα καλύτερο. Δηλαδή πετυχαίνει τον γκολ στο 15 και από το 20-25 και μετά αρχίζει και οπισθοχωρεί. Αυτό δεν του κόστησε ευτυχώς. Ο Σάββας Παντελίδης τόνισε ότι δεν είναι δικιά του εντολή αυτό το πράγμα. Και ουσιαστικά είναι αυτό που έχουν υπέρασει σαν αυτοσυντήρηση. Προσπαθούν να καλύψουν κάπως τα ανάγκη τους, αλλά αφήσαν πάρα πολύ χώρο. Και ειδικά χθες, ο Άρης δεν πήρε καθόλου βοήθεια από τα δύο πλάγια μπακ του. Ναι. Ούτε αμυντικά, στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή και ο Σούντγκρεν και ο Κόρχουτ ήταν πάρα πολύ κακοί. Και αμυντικά και επιθετικά. Δηλαδή επιθετικά νομίζω δεν πέρασαν καν τη γραμμή του κέντρου. Αμυντικά είχαν κάποιες κακές τοποθετήσεις, κάποιες κακές πάσες, πρώτες πάσες. Στο δεύτερο ημίχρονο, γενικότερα με την υπόλοιπη απόδοση της ομάδας, κάπως ισορροπήσαν. Το ξέρουν και οι ίδιοι ότι δεν πήγανε καλά. Για την περίπτωση του Σούντγκρεν είναι ένας λόγος και αυτή η διαφορά θερμοκρασίας ότι δεν τον βοήθησε. Το παραδέχθηκε και ο ίδιος μετά το τέλος του παιχνιδιού. Και είναι και ανέτοιμος ακόμα. Σε επίπεδα Άρη. Δεν μπορείς να βγάλεις αυτοματισμό. Εντάξει, δεν μπορείς να βγάλεις αυτοματισμό σε 20 μέρες που είναι εδώ. Είναι τρίτο του μάτς του Σούντγκρεν. Ναι, ένα μετρόμητο και τρίτο 90 λεπτό. Από την άλλη πλευρά του Κότχουτ δεν έχει και ποιον να βάλει. Γι' αυτό περιμένουν το Ριτσόπι εξελίξει με τα μεταγραφικά θέματα. Παίζουν ακόμα και του Ντεμπόκ και του Ιμπάνιε. Επειδή όμω είσαι Άρης φέτο και πέρσι, μπορεί να εμφανιστεί κάποιο όνομα που δεν έχει ακουστεί τι προηγούμενε μέρε. Και να κλείσει αυτό. Τα έχουμε δει. Επίση, στο θέμα που ανέφερε για του χώρου που έδωσε ο Άρης και τη συντήρηση δυνάμεων που έγινε, εγώ θα δώσω ένα ελαφρυντικό στην ομάδα. Τρίτο ελαφρυντικό που ναι, κοίτα, είμαι καλό σήμερα. Άλλες φορές που κερδίζει ο Άρης και είμαι αρνητικός, εντάξει. Θα δώσω ένα ελαφρυντικό γιατί δεν είχαμε δει και δεν περιμέναμε να είναι τόσο πιεστική και τόσο γρήγορη στο transition. Το ξέραμε, το φημολογούνταν, αλλά δεν το είχαμε δει στο πρώτο μάτς. Η Άλε Μεσού, νομίζω ότι
ήταν ένα μικρό, όχι σοκ, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν μπορείς να το προβλέψεις κιόλας. Γιατί αναγκάστηκε μια ομάδα όπως η Αλεμεσού να παίξει σχεδόν από την αρχή με την πλάτη στον τοίχο. Κοίτα, από την άλλη όμως είναι αυτό που λέγανε σε πηγαδάκια και στα social media, αλλά το είδα και σε κάποια site κυπριακά, ότι ουσιαστικά την πρόκριση η ΑΕΛ την έχασε το πρώτο παιχνίδι που ήρθε και κλείστηκε. Ναι. Γιατί πήρε απλά ένα 0-0, κατάφερε να μην δεχτεί τέρμα με τη βοήθεια και τη τύχη. Αλλά από την άλλη έχασε αυτή την πίστη στην ομάδα, γιατί ήταν πάρα πολύ κλειστή, άκουσαν πάρα πολλά σχόλια. Δηλαδή ο Κέρκες αυτά που είπε στην συνέντευξη τύπου ήταν πάρα πολύ ουτοπικά, που ουσιαστικά γύρισε κόντρα στους δημοσιογράφους που του έγραψαν ότι έπαιξε την ποδόσφαιρο, ενώ ίδιος είναι χάρη τους παίχτες του στο πρώτο παιχνίδι. Τόνισε ότι είναι ντροπή και σύγκρινε την LMSU με την εθνική του 2004. Επίσης, πάνω σε αυτό, παρένθεση, θέλω να πω ότι οι φίλοι του Άρη ίσως το εξέλαβαν ότι η απάντηση ήταν προς τον Άρη. Δεν νομίζω ότι ήταν προς τον Άρη τα όσα είπε ο Κέρκες. Ήταν προς τους ίδιους δημοσιογράφους της Κύπρου και γενικότερα τον πόλεμο που αναμένεται να δεχτεί πλέον. Αυτά τα οποία έλεγε ότι εντάξει ρε παιδιά και ο Ρεχάγκελ. Όχι, αυτά τα είπε σε ερώτηση για τα συγκεκριμένα για το. Για το μάτσο. Για το αντιποδόσφαιρο που άφησαν στην Ελλάδα ότι παίζει. Και λέει ότι εγώ ήμουν σέρβος, λέει, και το πανηγύρισα. Δηλαδή θεωρείται ότι ο Ρεχάγκελ είναι κακός προπονητής και ο Καραγκούνης κακός παίχτης τότε. Ναι, θεωρώ ότι αυτό που λέει το λέει περισσότερο τώρα πλέον, ειδικά μετά το τέλος του. Γιατί τώρα πάει τελείως ο Άρης για την LMSU. Νομίζω θα ακούσει αρκετή γκρίνια στις μέρες που έρχονται. Είναι έτσι η ΑΕΛ πλέον και φάνηκε αυτό ότι. Εκτός από ότι δεν θέλανε να παίξουν τόσο ποδόσφαιρο, δεν θέλανε αυτή την πρόκληση γιατί είναι σημαντικά λεφτά που θα μπαίνουν στα ταμεία τους. Mm-hmm. Σήμερα έχουν γενική συνέλευση. Το μέλλον της ΑΕΛ είναι, ας πούμε, η Πατμόν. Mm-hmm. Ο ίδιος του βγήκε χθες η τρομερή πίεση που είχε όλο το προηγούμενο διάστημα. Έτσι, κατά ψέματα, και προσπάθησε να υπεραμεινθεί τη ομάδα του. Γι' αυτό είπε για τον κόσμο, λέει, αν είχα κι εγώ 20-22.000 κόσμο στο πλευρό μου, θα έμπαιζα κι εγώ σαν τον Άρη στο πρώτο μάτς. Μα δεν είναι πολύ μεγάλο ψέμα, αλλά από την άλλη. Δεν μπορεί να έρθει και να κλείνει τόσο. Δηλαδή, και οι ίδιοι χάσανε την ψυχολογία που είχαν. Έτσι. Και χάσανε και ένα πλεονέκτημα να έχουν κάποιο εκτός έδρας γκολ, το οποίο θα είχε άλλους όρους στο τραπέζι. Και επειδή πάλι αναφέρθηκε, λέει, τι περιμένετε να μπω, λέει, με αφέλεια στο Βικελίδη και να φάω 4 γκολ. Εν τω μεταξύ, όλοι ξέρουμε ότι αυτό θα γινόταν άμα έπαιζε αφελώς και άμα έτρωγε ένα γρήγορο γκολ. Δηλαδή, φαίνεται η ΑΕΛ μια ομάδα ότι. Ότι μπορείς να τις κάνεις πολλές επιθέσεις και αν είσαι και λίγο τυχερός μπορείς να τις βάλεις πολλά γκολ. Απλά δεν μπαίνανε. Ο Άρης έχασε ευκαιρίες την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά κακά τα ψέματα 3 με 4 γκολ 25 Ιουλίου δεν θα μπορούσε να τους βάλει αυτή η ομάδα. Έτσι. Και χθες είχε να τους μπορούσε να τους βάλει 3-4 γκολ και ήμασταν όλοι, τραβούσαμε τα μαλλιά μας πάνω από τη γραμμή. Βάλτε, σπρώξε τα πόδια σου εκεί πέρα. Ήμασταν εδώ με το Ζάχο. Μα εντάξει, το θέμα σου λέω ότι είναι για μένα. Αρκετά ψυχολογικό και είναι μια πίεση. Ας πούμε και ο Σάσα, τον έτσι όπως ήμασταν ψιλοπιεσμένοι, ξέρεις, από τον εαυτό μας κυρίως. Και από τον. Δηλαδή, σκέψου πόση ευθύνη σου φορτώνει όταν 20-25.000 κόσμος σε παρακολουθεί. 25 Ιουλίου έρχεται να γεμίσει το γήπεδο για σένα. Δεν θες να ανταμείψεις, δεν θες να αποδώσεις εξαιρετικά. Βγάζει μια έξτρα πίεση και αυτά. Ναι, μην είναι επαγγελματίες παίχτες και κανονικά δεν θα έπρεπε να το έχουν αυτό. Αλλά τους βγαίνει αυτό. Είναι άνθρωποι, φίλε. Τώρα ετοιμάζονται για μια εντελώς διαφορετική περίπτωση στην Νορβηγία. Δηλαδή είναι η μέρα με τη νύχτα αυτή η εναλλαγή που θα κάνουν. Και έχουμε και τους πιθανούς αντιπάλους που θα διαβάσουμε στο δεύτερο μισάωρο για το μεσημέρι της Δευτέρας, 2.30 ώρα, για την επόμενη κλήρωση που θα γίνει, ουσιαστικά για τα play-off του Europa League. Ένα βήμα πριν την είσοδο των ομάδων στους ομίλους της δεύτερης τάξης. Διασυλλογική διοργάνωση. Στην ξεκάθαρη. Όπω σιδηρόδρομο. Όλο το πε. Σιδηρόδρομο. Επίση έχει φόρμουλα 1 τώρα. Εντελώ άσχετο, αλλά πάλι. Ναι, είναι live. Δεν ξέρω γιατί. Παρασκευή. Αυτή δεν είναι. Όχι, εντάξει, τα δοκιμαστικά θα είναι. Αλλά... Σιγκαπούρη. Αυτή δεν είναι. Δοκιμαστικά Παρασκευή. Σάββατο να κάνουμε. Όχι, δύο μέρε είναι. Ναι. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα, παιδί μου, σίγουρα. Σίγουρα θα είναι. Και ένα διαφορετικό τοπίο εκεί πέρα. Το γήπεδο, αν δεν κάνω λάθος, είναι πλαστικό. Mm-hmm. Και επίσης, άμα έχεις δει το γήπεδο που είναι, είναι ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Λέμε τώρα για τη Μόλτε, γιατί κοιτούσε το 6-7 της Φεράρι. Για τη Μόλτε, λες. Το 6-7 της Φεράρι, ναι. Ναι, μισό, να σου δείξω το στάδιο. Καλό είναι αυτό το βάλουμε μια θεματάκι σε κάποια φάση. Είναι αυτό εδώ το στολίδι. Είναι αυτό εδώ το στολίδι. Απλά είναι περίπου 8 με 9 ώρες με το αεροπλάνο από τη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή.
Εντάξει. Αλλά τσάρτερ, φίλε. Αυτή είναι μια ώρα πίσω. Νορβηγία. Δεν ξέρω. Δεν είναι πολύ πέρα. Νορβηγία. Είναι. Όχι, πάνω ναι, πέρα όμως δεν είναι. Δηλαδή, δεν, να πεις, δεν είναι πάνω την Αγγλία. Πάνω δεν είναι πάνω την Αγγλία, Νορβηγία. Ας μην εκτεθούμε με γεωγραφία, αν θέλεις. Γιατί. Κοίτα, πρέπει να είναι. Α. Είναι μια ώρα, νομίζω. Γιατί είναι πάνω από τη Γαλλία ουσιαστικά σε ζώνη. Ναι. Ακριβώς. Ούτε μπορεί να είναι. Ναι, μια ώρα είναι. Μια ώρα. Ναι, γι' αυτό το παιχνίδι θα είναι στις 8 η ώρα την επόμενη Πέμπτη. Μια χαρά. Θα έχετε την ευκαιρία και από το Libero και από το allaboutaris.com να δείτε, να διαβάσετε και να ακούσετε τα πάντα. Δεν σε δω, μετρε φίλε. Είναι εντελώς από τη μια μεριά της Ευρώπης. Είναι εντελώς βόρεια Ευρώπη. Από τη μια μεριά της Ευρώπης εδώ κάτω στην άλλη. Κοίτα. Κοίτα που και το γήπεδο είναι χαμηλά. Πού είναι? Το Μόλντε. Τώρα με τη γεωγραφία εδώ. Κάτσε βασικά, πού είναι στο Όσλο. Θα το βρούμε στο Όσλο, πρέπει να είναι χαμηλά. Κάτσε να μάθουμε εδώ, περίμενα να μορφωθούμε, να μορφώσουμε τον κόσμο. Κάτσε, εδώ έχει μια διεύθυνση, περίμενα. Για βάλω λίγο. Τώρα, περίμενα. Γρηγορίου Λαμπράκη. Για να δούμε, μισό λεπτό κυρίες και κύριοι, μισό λεπτό. Θα μάθουμε. Πρέπει να είναι χαμηλά το Όσλο. Και βγαίνει και βγαίνει και βγαίνει και βγαίνει. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Α, χαμηλά δεν το λες. Χαμηλά. Χαμηλά εδώ πέρα. Τα φιόρδ μέσα. Άντε, λίγο στη μέση. Είναι. Κοίτα, είναι. Αγόρι μου είναι. Νότιο. Πιο κοντά στην Ισλανδία είσαι. Φτάνει, ξέρεις που. Εντάξει. Είναι. Ναι, εντάξει. Κοίτα, αν δεν είσαι εδώ πάνω, ναι, οκ. Ναι, είναι δυτικά. Κάπως έτσι. Κεντροδυτικά είναι. Κάπως έτσι με τη γεωγραφία εδώ πέρα θα πάμε να κάνουμε. Πάμε να κάνουμε σιγά-σιγά. Για το μοναδικό τρόπο επικοινωνία σας με την εκπομπή. Και επιστρέφουμε με σύνδεση από την Κύπρο. Επιστρέφουμε με σύνδεση. Ωραία. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Παρέα με Γιώργο Γκάτο θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7 η ώρα. Σε λίγο θα έχουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας δώσει τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ, να κάνουμε και μια μικρή κουβέντα, καθώς η ομάδα του Άρη αναχωρεί στις 6:20 σε περίπου 40 λεπτά για την Θεσσαλονίκη από το αεροδρόμιο της Λάρνακας. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι ακόμη στην Κύπρο. Καλησπέρα, Νίκο. Τι κάνετε? Μας ακούς, Νίκο? Καλά, μια χαρά. Καθαρά. Καμπάνε. Μας βοήθησε η τεχνολογία. Για ποιο πράγμα? Για τη σύνδεση, την τηλεφωνική. Καλά, ρε Γιώργο, δεν συνδέθηκες και με άλλο πλανήτη, εντάξει, ένα τηλέφωνο πριν. Άδωμα. Δεν συνδέθηκες με την Αφροδίτη, τι γίνεται? Πώς είστε εκεί πέρα, δεν φαίνεστε? Δροσούλα έχουμε εδώ. Που θα έρθω την Κυριακή, τι θα συναντήσω? Άστο. Το air-condition δουλεύει, οπότε... Δεν ξέρω πώς κάνετε οι διαφορές αυτή την περίοδο, η Κύπρος με την Ελλάδα. Πώς έχει εκεί? Έχει πάρα πολύ. Μια 35 την έχει άνετα. Στο νερό. Και εδώ. Και εδώ τόσο έχει την υγρασία. Δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Απλά εντάξει εδώ, επειδή είναι και μια χώρα που είναι και πιο κοντά στην Αφρική, το νιώθεις περισσότερο στο πετσί σου. Και τώρα, εντάξει. Από αυτή τη ζέστη θα πάμε στο κρύο ουσιαστικά. Άρα και εγώ κάτω με τις πάσεις σου. Με τη μόλι τη γέφυρα. Οι λεγόμενες γέφυρες. Έτσι, ναι. Καλά, δεν νομίζω ότι έχει και το πολύ κοψίχος εκεί πάνω τώρα αυτή την περίοδο, αλλά σίγουρα. Θα υπάρχει μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις θερμοκρασίες που συνάντησε ο Άρης στην Κύπρο αυτή την εβδομάδα. Και νομίζω ότι αυτός που θα είναι πιο άνετα από όλους θα είναι ο Σούντγκρεν, γιατί είναι αλήθεια ότι υπέφερε λίγο Σουηδός αυτό το διάστημα και στην Θεσσαλονίκη την προηγούμενη εβδομάδα και εδώ στην Κύπρο αυτές τις ημέρες, επειδή είχε μιλήσει και μαζί του κιόλας το βράδυ μετά τέλος του αγώνα. Του έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση η κατάσταση στην Κύπρο. Και τον δυσκόλεψε σε ένα βαθμό στο χθεσινό μάτς, χωρίς να αποτελεί βέβαια δικαιολογία, τόσο μεγάλη δικαιολογία για την κακή εμφάνιση που έχω πραγματοποιήσει, γιατί δεν ήταν καλό Σούντγκρεν, εντάξει, κατά τα ψέματα. Ούτε το έτερο πλάγιο μπακ της ομάδας ήταν καλό χθες. Γενικότερα δεν πήρε αυτά που ήθελε ο Σάββας Παντελίδης από τους δύο πλάγιους μπακ στο χθεσινό παιχνίδι. Ξέρετε, ο Κόρος σχηματίστηκε πολύ από εκείνο το λάθος που έκανε. Assist. Από εκεί και πέρα. Δεν θα πω ότι ήταν καλός, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι ήταν και κάκιστος. Okay. Απλά έκανε ένα λάθος που μπορεί στον Άρη να κόζει νωρίς και μετά να ήταν και το παιχνίδι τρεχάτε ποδαράκια μου, αν δεν ήταν ο Κουέστα να το βγάλει. Πραγματικά. Ήτανε assist, ήτανε... Εντάξει. Αυτό που έχασε ο Χωράδο δεν νομίζω ότι το είχαν στη μέση της αγωνιστικής περίοδου, αλλά πάλι καλά ο Κουέστα ήταν εκεί. Το παιχνίδι της Λάρνακας χθες ξεκίνησε όπως ακριβώς
και το παιχνίδι ο Βικελίδης. Απλά ήταν, δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, αλλά στη μία ήταν ο Άρης, στην άλλη ήταν η ΑΕΛ. Εντάξει, εγώ όταν η ΑΕΛ έχασε εκείνη την ευκαιρία, ένιωσα μέσα από το παιδί μου, λέει ότι άμα χάσανε αυτό, πού να πάνε να περάσουνε τώρα. Εντάξει, χάσανε κι άλλα μετά βέβαια. Οκ, αλλά ήταν και λίγο τυχερός ο Άρης. Να αποκορύφαμε και την κεφαλιά. Και σε καλή εκείνη η κεφαλιά τώρα που βγήκε στο δοκάρι. Είδα μετά το replay. Ήταν πιο δύσκολο να τη στείλεις έξω από την goal εκείνη τη στιγμή. Αλλά ευτυχώς δεν μπήκε. Ο Άρης έβγαλε κάτι προβλήματα έχει σαστημένα σε αυτά τα δύο παιχνίδια με την ΑΕΛ. Εντάξει, δηλαδή το έκανε φάση ΑΕΛ από στημένες μπάλες. Αυτός δεν έκανε αλήθεια τόσο πολύ σε αυτή τη σειρά των αγώνων. Και μας είχε συνηθίσει ο Άρης από τις αρχικές φάσεις την περίοδο της σεζόν να φέρνει πράγματα. Μακάρι αυτό να αλλάξει την συνέχεια. Και στα παιχνίδια με τη Μόλντε θα είναι πιο μετά, τώρα δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, χθες ο Άρης ήθελε τύχη, την είχε. Δεν έκαναν γκολ οι της ΑΕΛ τις φάσεις που τους δόθηκαν. Έβαλε και τον γκολ με τον Τικίνη. Νομίζω ότι κάπου εκεί στον γκολ του Τικίνη τελείωσαν σε μεγάλο βαθμό όλα. Γιατί το είχα πει και πριν το μάτσο ότι το όλο θέμα για τον Άρη ήταν να σκοράρει πρώτος. Αυτή που σκοράρει πρώτος. Εύκολα δύσκολα την πρόκριση θα την έπαιρνε. Ακόμα και να δίνει το πέναλτι ο διαιτητής στην ΑΕΛ και να σκόραρει η ΑΕΛ, θα έχει εντάξει και ένα μισάωρο μπροστά της. Αλλά πάλι νομίζω ότι ο Άρης δεν θα ήταν μόνο διαφορετική η ΑΕΛ στο 1-1, θα ήταν και ο Άρης διαφορετικός μετά. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα παιχνίδια, χθες ο Άρης στάθηκε αρκετά στον άξονα του. Εκεί είχε το σημείο αναφοράς. Όλος ο άξονας του, από την άμυνα ως την επίθεση. Ουσιαστικά... Ο Κουέστα ήταν καθοριστικός. Εντάξει, είχε δύο αποκρούσεις που ήταν όλα τα λεφτά. Και σε κρίσιμα σημεία κιόλας. Ο Ρόουζ πίσω στην άμυνα, σταθερότατος, σκούπιζε τα πάντα. Σε πολύ καλή μέρα ο Γάλλος. Ο Μπάσα, που νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη αξία όταν έρχεται από μένα, να το λέω επειδή το έχω δηλώσει ότι ποδοσφαιρικά δεν είμαι φαν του. Εντάξει, δεν με ψήνει ιδιαίτερα σαν ποδοσφαιριστής, τουλάχιστον στον Άρη, αλλά χθες δεν μπορώ να αρνηθώ. Όπως και στο πρώτο μάτς, αλλά και ειδικά χθες ήταν από τους καλύτερους του Άρη στο μάτς. Εντάξει, και αμυντικά και μπροστά. Δηλαδή ο Μπάσα προώθησε περισσότερο το παιχνίδι από ό,τι Μαθήλια. Και από τα δικά του πόδια ξεκινάει η φάση που είχε το πέναλτι. Εντάξει, ήταν σε πολύ καλή μέρα χθες ο Αλβανός, αλλά από εκεί πέρα νομίζω δεν υπάρχει κάποιος άλλος παίκτης που ξεχώρισε από πλευρά Σάρι. Δηλαδή τα μπακ του δεν ήταν καλά. Ο Ιντέγε είναι μια ειδική κατηγορία γιατί έχει να παίξει ένα χρόνο ποδόσφαιρο. Και εντάξει, η κριτική μας πάντα θα είναι συγκεκριμένη και απέναντι στον Νιγηριανό, ο οποίος παρόλα αυτά δείχνει ότι μπορεί να μην βρίσκει τον γκολ ακόμα, αλλά αρχίζει και αποκτά αγωνιστικό ρυθμό, πηγαίνει σε πιο σωστούς χρόνους στις πάσεις που του κάνουν. Έχει ευκαιρίες που μπορεί να σκοράρει, δεν του βγαίνουν, οκ. Okay. Αλλά με τον Ιντίγη υπάρχει μια εξέλιξη αυτή τη στιγμή και φαίνεται στην περίπτωση. Δηλαδή δεν κάνει βήματα προς τα πίσω. Ο Νιγηριανός αργά, μεν αλλά σταθερά, εξελίσσεται και νομίζω ότι θα έρθει και τον γκολ για τον Ιντίγη τη φετινή σεζόν. Ναι, ανοίγεται στα πλάγια, τραβάει πάνω του αμυντικούς, συνεισφέρει επιθετικά, πάντα δεν σκοράρει και αυτές οι ευκαιρίες ουσιαστικά θα ήταν και χρήσιμα γκολ για τον Άρη βέβαια, αλλά και θέμα ψυχολογίας τον ίδιο. Παρ' όλα αυτά δεν κόστησε τον Άρη. Αυτές οι χαμένες ευκαιρίες δεν κόστησαν. Ναι. Όχι, όχι. Κοίτα, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο ο φορ πρέπει να είναι, και στο ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει ο Άρης, αλλά και στο ποδόσφαιρο, ο φορ πρέπει να είναι συμμετοχικός. Αυτό δηλαδή που είχε πέρυσι ο Άρης προσπαθούσε να βάλει το Γιουνές σε ένα συμμετοχικό ρόλο, αλλά ο Γιουνές δεν είναι συμμετοχικός φόρος, ο Γιουνές είναι φόρος περιοχής. Ο Ιντέγη έχει την τεχνική και την ποιότητα προκειμένου να βγει έξω την περιοχή με την μπάλα στα πόδια, όχι μόνο χωρίς την μπάλα, να τραβήξει και ένα στόπερ μαζί του, να ανοίξει χώρο για τα extreme. Και επίσης έχει πάρα πολύ καλή ικανότητα ο Ιντέγη και το έδειξε και στο μάτι με τον Ατρόμητο, στο φιλικό και στα δύο παιχνίδια με Νέλε Μεσού, τουλάχιστον αυτά που έχουμε δει εμείς έτσι, να κινείται πάρα πολύ καλά ανάμεσα στα αντίπαλα στόπερ. Βγάζει αυτή την ικανότητα ο Ιντεγέ και ο Άρης φέτος έχει φόρ. Απλά είναι το θέμα να φτάσει στο επίπεδο που πρέπει και τότε νομίζω ότι θα αρχίσει να κάνει και απόσβεση σιγά σιγά. Να κινείται ανάμεσα στο στόπερ και με την μπάλα και χωρίς την μπάλα. Και με την μπάλα και χωρίς την μπάλα. Σωστό αυτό που λες. Δηλαδή το έκανε και χθες, το έκανε και στο πρώτο παιχνίδι, το έκανε και με τον Ατρόμητο. Φαίνεται ότι έχει αυτή την ικανότητα. Και από την άλλη. Θα και... Ναι. Και από την άλλη, για να σε πάω σε άλλο θέμα ουσιαστικά. Ήταν πολύ εύστοχες στα μάτια τα δικά μου και οι κινήσεις που έκανε από το πάγκο ο Σάββας Παντελίδης, τις τρεις αλλαγές του, που του έδωσαν και νέο διαφορετικό σχηματισμό και κατά την μπάλας και ανάσες σε ένα χρονικό διάστημα που η ΑΕΛ πίεζε πάρα πολύ και έψαχνε τον γκολ. Ναι, το γύρισε λίγο στο 4-3-3 Παντελίδης.
Είχε ένα ενδιαφέρον αυτό. Εντάξει, φαίνεται ότι υπάρχει στο μυαλό του, αλλά όχι ως βασικό σύστημα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εντάξει, και νομίζω ότι και στον Άρη δεν ταιριάζει το 4-3-3. Περισσότερο 4-2-3-1 είναι αυτή η ομάδα. Απλά κατά συνθήκες, όπως και χθες, ας πούμε, μπορεί να χρησιμοποιεί και το 4-3-3, όπως και έβραξε ο Παντελίδης από ένα σημείο και μετά. Εντάξει, ήταν. Ο Άρης χθες καλός δεν ήταν. Μα το είπε ο Παντελίδης. Τα είπε και ο Παντελίδης κιόλας, εντάξει. Δηλαδή αυτή η ομάδα βάσει του ρόστερ που διαθέτει μπορεί να παίξει πολύ καλύτερα. Από τη μία βέβαια είναι μια περίοδος όπου ο Άρης αυτό το οποίο χτίζει είναι η διάρκεια στο παιχνίδι του. Αυτό το καταλαβαίνω και εκεί πρέπει να δοθεί πίστοση χρόνου. Αυτό το οποίο εμένα δεν μου άρεσε χθες από τον Άρη, παρόλο που πήρε αυτό το οποίο ήθελε, εντάξει, και ήταν η πρόκριση, και αυτό είναι το σημαντικό πρέπει να κρατήσουμε, το ότι ο Άρης έστω και σε ένα παιχνίδι στο οποίο δεν ήταν στην καλύτερη του μέρα, πήρε αυτό που ήθελε. Αυτό σε κάνει να αισιοδοξήσει ότι όταν βρεθεί στην καλύτερη του μέρα θα παίρνει πιο εύκολα αυτό το οποίο ψάχνει σε ένα μάτς. Από ό,τι έκανε χθες. Που δυσκολεύτηκε λίγο είναι η αλήθεια. Αυτό το οποίο ο Άρης, στο οποίο ο Άρης στέλνει και χθες θα πω εγώ, είναι στο ότι για μία ακόμη φορά δεν απείλησε πάρα πολύ. Δεν δημιούργησε πολλές κλασικές ευκαιρίες. Μπορεί να πήγαινε να έχει υποψίες φάσεων, αλλά κλασικές ευκαιρίες δεν είχε πάρα πολύ. Και νομίζω όλοι ήταν με τον Ιντέγε. Δεν θυμάμαι να έχει χάσει με κάποιον να έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, ας πούμε, για να σκοράρει. Τώρα εσύ που το βλέπετε και τηλεόραση, δεν ξέρω αν θυμάστε κάτι παραπάνω. Και ο Ντικινή πρέπει να έχει χάσει κανένα δυο. Είτε δεν πρόλαβε την μπάλα, είτε. Κοίτα, το αν δεν πρόλαβε την μπάλα, εγώ δεν το λογίζω σε φάση. Είχε μερικά δύο-τρία που ήταν κραυγαλαία, ήταν εντάξει, σε κενή αισθίωση. Και θυμάμαι και μια εκτέλεση του Ματίγια που πέρασε ίσα-ίσα από το δεξικάθετο δοκάρι στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Αυτό θυμάμαι από άλλες φάσεις. Γιατί κακά τα ψέματα είχε τρεις φάσεις εντός στόχου, ο Άρης τέσσερις και ελ. Παρά τη δημιουργήσαν αρκετά και σουτάρανε με μανία οι Κύπροι. Όχι, ξέρετε, σου δίνει την αίσθηση ότι το παιχνίδι ήταν πολύ γεμάτο. Που, εντάξει, το ότι ήταν ένα μάτς το οποίο είχε ρυθμό, ειδικά στο δεύτερο μήνυμα είχε την μπάλα πάνω κάτω, αλλά δεν είχε πολλές τελικές. Ακριβώς. Και αυτές οι αναμπουμπούλες που προσπαθούσε να δημιουργήσει η Άλλη στην περιοχή του Άρη, χωρίς όμως αποτέλεσμα, χωρίς κλασική ευκαιρία. Είχε μία, νομίζω, καλή που το έβγαλε ο Κουέστα εκεί λίγο πριν το 80, την κεφαλιά του Ιβάν Κάρλος. Ναι. Εντάξει, δηλαδή ο Άρης, εμένα αυτό που δεν μ' άρεσε στο χθεσινό παιχνίδι. Ενώ είχε απέναντί του μια ομάδα που του έδωσε χώρο από ένα σημείο και μετά, δεν τον εκμεταλλεύτηκε. Ο Άρης θα μπορούσε να ευκαιρίσει το παιχνίδι πολύ νωρίτερα. Και το ξέρει και ο ίδιος ο Παντελίδης, και γι' αυτό φάνηκε χθες δηλώσεις ότι δεν ήταν ένα απόλυτα ικανοποιημένος. Είπε ότι ήταν μια σοβαρή εμφάνιση, αλλά μπορούμε πολύ καλύτερα. Δηλαδή ο Άρης είχε την ευκαιρία στο δεύτερο μήνυμα, ειδικά που ανέβηκε πολύ η ΑΕΛ, με 2-3 πάσες. Να φτάσει την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή και να κάνει ένα δεύτερο γκολ. Του έλειπε λίγο, πιστεύω περισσότερο, και η προσήλωση στο τακτικό κομμάτι και στέρισε πνευματικά. Δηλαδή ένα τέτοιο παράδειγμα είναι σε μια αντεπίθεση που έχει βγάλει η ομάδα 4 εναντίον 3 της ΑΕΛ, ο Ματίγια κάνει λάθος πάση. Εκεί πέρα μου δείχνεις ότι πνευματικά δεν είσαι εκεί. Τώρα δεν ξέρω αν το έχει δουλέψει αυτό ή όχι ο Παντελίδης προπονής, δεν είμαστε προπονείς για να ξέρουμε. Όχι, μα εντάξει, σε τέτοιες καταστάσεις. Και για το 4-3-3 είπε ότι επειδή δεν έχουμε χρόνο γενικότερα, γιατί είναι πάρα πολύ περιορισμένο και δουλεύεις και φυσική κατάσταση και τακτική και ό,τι άλλο θέλεις σε περίπου ένα μήνα μέσα που δουλεύουν, δεν έχουν χρόνο να το σπάσουν περισσότερο, λέει ότι βάζουμε αυτό το 4-3-3 σε 10 λεπτά μέσα προπονήσεις. Και σε δοκιμάσεις ναι. Αγώνες. Δεν έχουν χρόνο να αφιερώσουν πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι και φαίνεται είναι πιεσμένοι γιατί προσπαθεί σε 1-1,5 μήνα προπονήσεων να δώσει και τα φιλικά που θα κρίνουν την Ευρώπη αλλά και να προετοιμαστεί για 9 μήνες αγώνων. Έτσι είναι δύσκολο γενικότερα. Το 4-3-3 είναι ένα πολύπλοκο σύστημα. Εγώ δεν ξέρω αν το εφαρμόσει και το μόνιμο του Παντελίδης που είναι συμβουλή και μετά κατά πόσο θα βγει γιατί είναι ένα απαιτητικό σύστημα το οποίο πρέπει να έχει έναν χαφ μπροστά στο στόπερ ο οποίος θα τρέχει σαν σκυλί και θα ξέρει και μπάλα. Θα πρέπει τουλάχιστον σε τους δύο εσωτερικούς σου μέσους να έχει την ικανότητα να γυρίζει και να δίνει πίτσες. Είναι πολύπλοκο σαν σύστημα. Μακάρι να το μονιμοποιήσει ο Παντελίδης και να το βγει κιόλας. Δεν λέω, okay. Αλλά τουλάχιστον από αυτό το οποίο βλέπουμε μέχρι στιγμής με το 4-2-3-1 είναι ότι ο Άρης ναι μεν παίρνει αυτό που θέλει και είναι πολύ σημαντικό, αλλά συνεχίζει να έχει ένα θέμα στην επίθεση και στο γκολ. Δεν έχει το εύκολο γκολ η ομάδα. Δεν μπορεί να το βγάλει. Μπορεί να φταίει το ότι ακόμα είναι νωρίς, αλλά νομίζω ότι ο Άρης πρέπει να πάει να δουλέψει περισσότερο
στο να παράγει φάσεις μέσα από το οργανωμένο παιχνίδι, δηλαδή σε σετ παιχνίδι ξεκινώντας από πίσω. Το έκανε χθες πολύ όμορφα, αν θυμάστε στο 25, νομίζω ήταν, με εκείνη τη φάση από τα αριστερά και τη διαγώνια του Κόρκουτ στην περιοχή για τον Ιντέγιο. Πάλι κινήθηκε σαν στόπερ ανάμεσα, βγήκε πολύ ωραία στην πλάτη της άμυνας. Εντάξει, δεν το έκατσε εκείνη η φάση. Okay. Επειδή έχει την ποιότητα, μπορεί να το κάνει και πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έφαση σε αυτό το κομμάτι. Γιατί το έχω ξαναπεί ότι ο Άρης στο φετινό πρωτάθλημα, οι περισσότερες από τα 26 παιχνίδια θα δώσει κανονική διάρκεια, τα 22 θα είναι απέναντι σε κλειστές άμυνες. Άρα θέλει ιδιαίτερη δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Και θέλει πρέπει να γρήγορο και εύκολο γκολ. Ναι, το γρήγορο και εύκολο γκολ. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, ακόμα και έτσι είναι πολύ σημαντικό το ότι πήρε αυτό που ήθελε. Γιατί σε άλλες περιπτώσεις ο μέτριος Άρης συνήθως βρισκόταν να είναι ο χαμένος υπόθεσης. Παρ' όλα αυτά ο Άρης τα κατάφερε. Και πήρε την πρόκριση. Μια πρόκριση που είναι πολύ σημαντική στο time το οποίο έρχεται, που η ομάδα ακόμα είναι υποκατασκευή, να το πω έτσι. Μια ομάδα που δουλεύεται, μια ομάδα που δεν έχει ακόμα ολοκληρωμένο ρόστερ. Εντάξει. Αυτή η πρόκριση τον ωφελεί ψυχολογικά, τον ωφελεί πνευματικά, τον ωφελεί οικονομικά. Μπορεί να τον ωφελήσει και αγωνιστικά, αν εκμεταλλευτεί την ηρεμία που συνεχίζει να υπάρχει αυτή τη στιγμή στο σύλλογο, γιατί όλοι ξέρουμε τι θα έφερνε ενδεχόμενος αποκλεισμός, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Εντάξει, γιατί στον Άρη έχουν μια τάση να φέρουν καταστροφολογίες σε αυτές τις περιπτώσεις, όχι δεν θα ήταν αποτυχία, αλλά εντάξει, κάποιοι θα το φουσκώναν λίγο παραπάνω. Του δίνει την ηρεμία και τον χρόνο για να δουλέψει και να εξελίξει αυτή τη στιγμή την ομάδα. Μέχρι το επόμενο. Μέχρι το επόμενο. Εντάξει, κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει πολύ χρόνο μέχρι τα μάτια που τιμωρούνται. Ηρεμία μέχρι μια εβδομάδα ηρεμία. Η εξέλιξη, να σου πω όμως κάτι, η εξέλιξη ήρθε και μέσα στα μάτια. Δεν έρχεται μόνο μέσα τις προπονήσεις. Εντάξει, ο Άρης αυτή τη στιγμή θα πάει να παίξει με έναν πολύ πιο δύσκολο αντίπαλο, πιο ποιοτικό αντίπαλο, πιο έτοιμο αντίπαλο. Εκείνο το βασικό μειονέκτημα. Δηλαδή ο Άρης ήταν άτυχος στο ότι έπεσε με μια ομάδα η οποία από τον περασμένο Μάρτιο παίζει επίσημα παιχνίδια. Είναι σε φουλ αγωνιστικό ρυθμό. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι είναι και υπερβολικά δύσκολο το έργο του. Οι Σκανδιναβοί γενικότερα είναι ένας λαός που ποδοσφαιρικά προσπαθεί να παίζει. Να παίζει μπάλα. Δηλαδή δεν θα δεις πολλές σκανδιναβικές ομάδες. Τουλάχιστον αυτό που έχουν να κλείνονται πάρα πολύ πίσω. Άρα όταν και τον κάτω που 6 μήνες έβλεπε τα παιχνίδια Σουηδία. Λοιπόν, και επειδή είδα και το Μάλμε Τσουκαρίτσκι προχθές. Δεν είναι. Μόλτε. Θα σου πω μετά, γιατί τώρα διαβάζω πιθανώς αντιπάλους του Άρη. Γιατί βγήκαν. Τα γκρουπ. Όχι τα χθεσινά, τα σημερινά. Βγήκαν 5 ζευγάρια πιθανά. Θα σου πω μετά. Επειδή είδα του Καρίτσκι και Μόλτε προχθές, είναι μια ομάδα σκανδιναβών κλασική που δεν έχει αυτή την ποιότητα και την τεχνική, αλλά βλέπει 11 παίχτες είναι σαν σύνολο πάνω κάτω παντού και κυρίως προσπαθούν να δημιουργήσουν τα εξτρέμ του. Ναι. Έτσι. Σε ό,τι αφορά τα αντισκλήρωση που θα είναι τη Δευτέρα στις 2.30 ώρα, βλέπω αυτή τη στιγμή ότι ο Άρης είναι στο τρίτο γκρουπ και απέναντί του έχει τα ζευγάρια Adverb Plizen, Brøndby Braga, Vaduz Eintracht, Malmö Zrinjski και Partizan Malatyaspor. Εκεί τα δυσκολία είναι στην Braga και στην Eintracht. Και Partizan θα πω εγώ λόγω έδρας. Και Παρτιζάν ενδεχομένως λόγω έδρας. Οι υπόλοιποι αντίπαλοι νομίζω ότι είναι, είναι στα μέτρα του Άρη. Αλλά τώρα άμα πες ειδικά με την Άιντραχτ, εκεί πάμε για υπέρβαση ξεκάθαρα. Αλλά η Μόλντε αυτή τη στιγμή που έχει μπροστά του Άρης είναι ένας αντίπαλος τον οποίο μπορεί να ξεπεράσει. Σε ένα ζευγάρι διαφορετικό συνθήκον από αυτό που ήταν με την ΑΕΛ, γιατί είναι καλύτερη ομάδα στην ΑΕΛ, δεν θα πω ότι είναι καλύτερη ομάδα από σένα, δεν τους έχω δει τόσο πολύ, είναι αλήθεια, δεν έχω εικόνα για να το κρίνω αυτό, είναι πιο έτοιμη ομάδα από σένα. Το πρώτο μάτι είναι στην έδρα τους. Τώρα αυτό ίσως να είναι και καλό για τον Άρη βέβαια, γιατί θα πάει εκεί πέρα και θα προσπαθήσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, το οποίο θα κληθεί να διαχειριστεί μετά στο Βικελίδης. Και είναι μέσα σε πολύ μικρό διάστημα, δηλαδή ο Παντελίδης ίσα ίσα προλαβαίνει να κάνει κάποιες διορθωτικές κινήσεις για να παρουσιαστεί η ομάδα καλύτερη την ερχόμενη Πέμπτη. Τώρα σε αυτά τα ζευγάρια ο Άρης έχει, σε αυτό το ζευγάρι με τη Μόλντε ο Άρης έχει μια πολύ καλή αμυντική λειτουργία, η οποία είναι σημαντική κόντρα στη Μόλντε, απλά θα πρέπει να βελτιώσει λίγο το κομμάτι που φορά το σκοράρισμα.
και να βρει τον γκολ. Σωστό. Και δεν είμαι σίγουρος ότι και σε περίπτωση ενίσχυσης μέχρι την επόμενη Πέμπτη, το κατά πόσο θα είναι έτοιμοι και το κατά πόσο θα πάρουν χρόνο της συμμετοχής, ας πούμε, ενδεχόμενοι παίχτες. Πιο πολύ έχω στο μυαλό μου ότι αν αποκτηθεί κάποιος παίχτης, ουσιαστικά αν μπορείς να βοηθήσεις το δεύτερο παιχνίδι, που είναι σε 13 μέρες από σήμερα. Ενδεχομένως ναι, αλλιώς δεν προλαβαίνει, πολύ δύσκολα. Να πει τώρα, δηλαδή ο μπακ, ο αριστερός μπακ που θα έρθει, γιατί εκεί πάει κουβέντα. Πολύ δύσκολα τώρα να είναι έτοιμος για το πρώτο μάτς. Ενδεχομένως αν ο Άρης μέσα στα επόμενα 24 ώρα κλείσει έναν παίχτη για εκεί, τώρα θα είναι ο Ντεμπό και κάποιος άλλος θα δούμε, θα είναι αυτό που λες εσύ για το δεύτερο μάτς, που θα δώσει το αναλυτικό του 15 Αυγούστου. Απαντάμε έτσι και στο μήνυμα του 015, ο οποίος μας ρώτησε τι γίνεται με μεταγραφές. Οπότε το απάντησες και μόνος σου, Νίκο. Ένα ερώτημα που θέλω εγώ να θέσω, και είναι αλήθεια ότι μετά το μάτς το ψιλοξέχασα και λίγο ξεχάστηκε, είναι το θέμα με τον Λάρσον. Κατά την αποχώρηση του έδειχνε να έχει χτυπήσει, τώρα δεν ξέρω σε τι. Είχαμε κάποια ενημέρωση σχετικά με τον Λάρσον, γιατί αντιμετώπιζε και ένα θέμα τραυματισμού. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για τον Σουηδό. Φαντάζομαι ότι με την επιστροφή της ομάδας στη Θεσσαλονίκη θα φανεί αν τελικά υπάρχει κάτι ή όχι. Ο Λάρσον χθες σίγουρα ήταν καλύτερος από αυτό που είδαμε όταν μπήκε ως αλλαγή στο πρώτο παιχνίδι. Αλλά πάλι φαίνεται ότι θέλει λίγο χρόνο ακόμα, γιατί χάσει αρκετές προπονήσεις στο προηγούμενο διάστημα. Γενικότερα και αυτός και ο Φετφατζίδης, για τον Τικινή δεν θα το πω τόσο. Και ο Ματίγια, συνθέτοντας έτσι ένα παζλ παικτών που συμμετέχουν πολύ στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, θα πρέπει να απλοποιήσουν το παιχνίδι τους. Γιατί το είδαμε πολλές φορές θέση ότι ο Άρης πάντα πήγαινε για το κάτι παραπάνω και στη συνέχεια το χάνει. Αν ο Άρης απλοποιήσει το παιχνίδι με την ποιότητα που έχει, θα κάνει και πιο εύκολη τη ζωή του στο επιθετικό κομμάτι. Και όταν ανέβει και ο Λάρσον, σίγουρα θα το βοηθήσει και αυτό να πάρει περισσότερα πράγματα στο επιθετικό κομμάτι. Και περιμένουμε να δούμε τώρα από εκεί πέρα, πέρα του αριστερού μπακ, μιας που αναφέρεται στην επίθεση, τι κινήσεις θα γίνουν ενδεχομένως και μπροστά. Γιατί δεν είναι μόνο αριστερός μπακ για τον οποίο θα κινηθεί ο Άρης. Ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι στον μπακ και για άλλες μεταγραφές που θέλει να κάνει για να συμπληρώσει το παζλ του φετινού ρόστερ. Και έναν εξτρέμ που είναι πιθανό να αποκτήσει ακόμα, και ένα φόρ ενδεχομένως που μπορεί να αποκτήσει. Νίκο, αστειευόμενος θα σε ρωτούσα τι γίνεται με Ματέο Γκαρσία, γιατί το λέμε συνέχεια εδώ με τον Γιώργο. Έχουμε δεκάδες μηνύματα καθημερινά. Τι γίνεται με Ματέο. Να σου πω κάτι, άμα γινόταν κάτι με το Ματέο. Αυτό λέγαμε. Δηλαδή δεν είναι κάτι που θα το κρατήσουμε τρυφό. Όχι. Εγώ σου είπα, δηλαδή τώρα τι κάνουμε τώρα. Θα κρεμόμαστε το Ματέο μια ζωή. Εντάξει, φαίνεται ότι ο Ματέο αυτή τη στιγμή δεν έρχεται. Εντάξει. Και να σου πω τώρα κάτι, δηλαδή τι, να πες ότι η Las Palmas ανανέωσε το συμβόλαιό του, γιατί λέγεται το επόμενο καλοκαίρι. Και λέει ότι τον πουλάω. Δηλαδή τι θα πάρω, εγώ δεν δίνω ούτε 800.000 για το Ματέο Γκαρσία. Πρόσεξε όμως. Πρόσεξε. Αν ο Άρης μπει στους ομίλους, τα δίνω. Αυτή τη στιγμή δεν τα δίνω. Και... που και πάλι μπορεί να τα θεωρώ πολλά. Απλά τότε θα έχεις την άνεση. Γενικότερα το έχω ξαναπεί και μου έκανε στην μπάσα κακός προστατήριο. και θα το ξαναπώ. Η δικιά μου γνώμη τουλάχιστον. Αυτό ποδόσφαιρο είναι μια αγορά με χιλιάδες επιλογές. Εντάξει, μην κολλάμε αποκλειστικά σε ένα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια συμπάθεια και μια αγάπη από μεγάλη μερίδα του κόσμου στο Ματέο Γκαρσία. Αλλά οι ποδοσφαιριστές έρχονται και φεύγουν. Ο Ματέο και να έμενε, δεν θα έμενε σαΐ στον Άρη. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι Ματέο έξω στην αγορά. Μπορείς να ψάξεις και να βρεις έναν εξτρέμ, εισάξεις το Ματέο με λίγα λεφτά. Μην κολλάμε τόσο πολύ στα ονόματα. Και αντί να δώσεις 800.000 ουσιαστικά για να αποκτήσεις, μπορεί να δώσεις δύο συμβόλαια 400.000. Ναι. Που είναι πολύ μεγάλα συμβόλαια για σένα. Ναι. Δηλαδή να σου πω, ας πούμε, να το πάω αλλιώς. Πέφτες σαν το Σιώπη, ας πούμε, δεν μπορείς να βρεις πάντου. Η κατηγορία ποδοσφαιριστών με το στυλ του Σιώπη είναι ένα σπάνιο είδος παιχτών που υπάρχουν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πλέον. Όσον αφορά και τη θέση ειδικά του Σιώπη. Εκεί να το καταλάβω. Που λέγανε, που συναφορέθηκε πολλοίς κόσμος που έφυγε ο Σιώπης. Αλλά εκεί ήθελε να φύγει και ο ποδοσφαιριστής. Δεν μπορείς να πεις κάτι. Στην περίπτωση όμως του Ματέο υπάρχουν παρόμοιες περιπτώσεις, πάρα πολλές. Το θέμα είναι να ψάχνεις και να βρίσκεις. Εκεί είναι η όλη ουσία. Και κλείνοντας να σε ρωτήσουμε για τη συμπάθεια του Κωνσταντίνου Τσίπριου, τον Ανίτα που ακούστηκε τον Ανίτα. Τον Ανίτα. Και το λέει κάθε μέρα. Και εγώ για τον Ανίτα δεν προκύπτει.
η αλήθεια. Κάτι αυτή τη στιγμή. Σ' αρέσει τη Τσιονίτα? Σαν την έχεις πηγή παραγωγής memes και εκπομπών, νομίζω αρκετά. Τον έχει συνδέσει τον ποδοσφαιριστή με τη γνωστή παρουσιάστρια. Γιατί. Από το όνομά του και μόνο. Έχει συνδέσει τον Ανίτα. Κάθε μέρα τα ίδια. Σκέψου πόσα blog έχουν να γίνουν με αυτό το όνομα. Ωραία, θα αρέσει ο Ανίτα. Ο Ανίτα, τι ποδοσφαιριστής είναι? Επίσης έχει παίξει, θα βοηθήσω κι άλλο, έχει παίξει και κόντρα στον ΠΑΟΚ ο Ανίτα. Βοηθάει και αυτό. Αυτό δεν μου λέει κάτι. Αμυντικός χαφ. Αυτό δεν μου λέει κάτι. Εντάξει, μπορεί να λέει για συνθήματα. Είναι αμυντικός χαφ. Είναι εξάρι ή οχτάρι? Δεν έχει τόσο ιδιαίτερη τεχνική η οχτάρι. Εξάρι. Αλλά δεν ξέρω αν έχει τρεξίματα εξάρι, οπότε είναι κάτι διάμεσο. Θα στο πάω αλλιώς. Πόσο ύψος έχει? Τώρα περίμενε. Πρέπει να είναι κοντά στα 1,65. 1,60 κάτι, 1,66, 1,67. 1,68. Εντάξει. Δεν 30 χρόνια. Δεν έχει υπάρξει κάτω από 1,70 παίκτη που να μην ξέρει μπάλα. Θα πω εγώ. Άκουσε. Μαζί σου, γιατί αυτοί οι ποδοσφαιριστές έχουν χαμηλό κέντρο βάρους. Εντάξει. Και είναι καλύτεροι στο τεχνικό κομμάτι συγκριτικά με αρκετούς άλλους. Αλλά θα σου πω κάτι. Ο Άρης είχε ένα κενό με την αποχώρηση του Σιώπη στη συγκεκριμένη θέση. Κάλεσε με το Σάσα. Δηλαδή βρήκε έναν χαφ, ο οποίος μπορεί να το δώσει τρεξίματα στον χώρο του κέντρου, να τον βοηθήσει ανασταλτικά, καλύπτοντας χώρους, όχι όπως ο Σιώπης βέβαια, αλλά μπορεί να τον βοηθήσει και επιθετικά. Αυτή τη στιγμή ο χαφ που θες εσύ είναι διαφορετικό χαρακτηριστικό. Δηλαδή θες ένα πιο ψηλό κορμί. Ακριβώς. Που θα σου δώσει βοήθεια στον αέρα και ένα που θα είναι καθαρός κούφτης. Μιλάω στο τηλέφωνο, ρε παιδιά, για το Θεό δηλαδή. Λοιπόν, έχουμε παρεμβάσει εδώ πέρα. Λοιπόν, θες λοιπόν ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος θα σε βοηθήσει και στο καθαρό κομμάτι. Γιατί καθαρό 6 δεν έχεις. Ναι, όχι. Αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Δηλαδή, ο Σάσα δεν είναι καθαρό εξάρι. Ούτε ο Μπάσα είναι καθαρό εξάρι, ούτε ο Ματίγια είναι καθαρό εξάρι. Άρα τι σου λέει από εκεί να έχεις κάτι καθαρό, κόφτης. Το οποίο η μόνη δουλειά θα είναι να καταστρέφει, τίποτα άλλο. Γιατί ο Σάσα έχει την ικανότητα να προωθεί και το παιχνίδι. Και είναι και ένας box to box half. Κατάλαβες. Θέλεις έναν στυλ φατίθ στο μυαλό μου. Πιο ψηλό, έτσι πιο μέσα στις φάσεις, έτσι γρήγορο. Κάτι τέτοιο, ναι, κάτι τέτοιο. Τέτοια σωματοδομή. Γιατί κακά τα ψέματα, ναι, και στα στημένα, λίγο γέρνεις με τους παίχτες που έχεις μπροστά. Γιατί έχουμε κοντούς παίχτες γενικότερα, ναι, σαν ομάδα. Έτσι. Ναι. Το ύψος τον Άρη δεν είναι ιδιαίτερα ψηλό. Πρέπει να βάλεις και λίγο ύψος. Πρέπει να βάλεις και λίγο ύψος, η αλήθεια, ναι, ναι. Πρέπει να προσθέσεις. Επαναλαμβάνω όμως ότι όλα αυτά, σε όλα αυτά που λένε μεταγραφικά, αγωνιστικά, μόλτε και μη, βοηθάει σε όλα αυτά το γεγονός ότι η ομάδα προκρίθηκε. Ακριβώς. Εντάξει, mm-hmm. Και συνεχίζει να δουλεύει μέσα σε ένα ήρεμο περιβάλλον και με πολύ καλύτερη ψυχολογία πλέον. Κάτι το οποίο μπορεί να τη βοηθήσει στη συνέχεια. Ακριβώς. Και σε ό,τι θα προσπαθήσει να κάνει. Ένα τελευταίο, Νίκο, πριν σε αποδεσμεύσουμε, ναι, γιατί επίσης ξέχασα και αυτό, μετά το μάτς ξεχνιούνται, ναι, πολλά μετά από προκρίσεις. Το θέμα, ναι, ο Ντουάρτε. Ντουάρτε. Τι γίνεται με τον Ντουάρτε? Ντουάρτε είναι ένας παίκτης που ήρθε με ένα αξιοσέβαστο ποσό, δεν έχει παίξει κανένα τα δύο παιχνίδια με την LMSU. Είναι ανέτοιμος αυτή τη στιγμή. Αλλά στην περίπτωσή του μπορείς να πεις ότι θα τον περιμένω λίγο ακόμα. Επειδή είναι ακόμα νωρίς και ήρθε λίγο βαρύς, εγώ ήξερα ότι κουβαλούσε και έμεινε το τελευταίο διάστημα της περσινής σεζόνης, δηλαδή έμεινε εκτός λόγω μιας θλάσσης που τον ταλαιπωρούσε. Μπορείς να δώσει λίγο χρόνο ακόμα, γιατί είμαστε ακόμα αρχές Αυγούστου. Και επίσης βοηθάει και η πρόκληση αυτό. Είναι ότι, ναι, το σίγουρο είναι ότι η Σονάρη δεν είναι ικανοποιημένη με τον παίχτη μέχρι στιγμής και με την μέχρι τώρα παρουσία του. Σίγουρα δημιουργεί ένα προβληματισμό. Αλλά επειδή είναι ακόμα Αύγουστος, ελπίζουν ότι συνέχεια θα αλλάξει, δηλαδή και τη μέσα διαδικασία των προπονήσεων. Θα βελτιωθεί και θα μπορέσει να σκεφτώσει θέση να βοηθήσει. Γιατί ακόμα δεν είναι. Ωραία, νομίζω τα φτιάξαμε όλα. Μας καλύψατε, κύριε Νίκο. Αυτά. Είστε ελεύθεροι. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο για το ρεπορτάζ από την Κύπρο. Καλωσορίζουμε και Βασίλη Καβαδία, ο οποίος παίρνει σκυτάλι από τον Γιάννη Ζάτση για την ηχοληψία της δεύτερης ώρας εκπομπής, τουλάχιστον. Και μετά μέχρι το βράδυ.
Θα κλείσει κιόλας, θα κάνει και ζήτα και θα φύγουμε. Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα για να επιστρέψουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής All About Aris. Πάμε, γιατί ο Γιώργος Γάτος έχει αγρέψει. Σου είπα, θα βάλω δεν μας αφήνεις να χωράσουμε. Θα βάλω μικρόφωνα στον τέλειο. Θέλω να μου στείλουν, λοιπόν, θέλω να μου στείλουν οι φίλες και φίλοι και αγαπητά παιδιά ακροατές για το μάτε. Θέλω πληροφορίες, γιατί σκεφτόμαστε εδώ πέρα. Τι θες, παίζει. Θα μείνει ο Μάτε στον Άρη. Έχουμε έχουμε εξελίξει με Μάτε. Θέλω με τον Παλόμπα να κάνουμε να ξεκινήσουμε Μάτε να πίνουμε. Και ψάχνουμε έτσι. Ψαχνόμαστε τι και πώς. Πείτε μας. Μήπως γυρίσετε τη μόδα και το κάνετε φραπέ με παγωτό πάλι. 1990. Πείτε μας, γιατί απάντηλοι δεν βαριόμαστε να ανοίξουμε το Google να ψάξουμε. Ξέρω, και περιμένουμε να μας πει κάποιος που ξέρει απλά. Αυτές, για να μην ανοίγουμε καν το Ιντερνετ. Αυτές οι μόδες εδώ. Γιατί ρε φίλε, ασχολούμαι και εγώ σαν το τέτοιο να. Σαν του Αργεντίνου, σαν τον Κολάσο. Κολάσο έπινε. Σιγά μην έπινε ο Κολάσο. Κολάσο δεν ξέρω. Μεταγραφή πήρε, μάτι δεν πήρε να έπινε. Παιδιά. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Δεύτερη ώρα, Λίβερ 107,4. All About Aris on Air, εδώ παρέα με Γιώργο Γκάτο στα μικρόφωνα του ραδιομεγάρου του Λίβερ 107. Διάλεξε αντίπαλο. Θέλουμε αντίπαλο. Λοιπόν, κάτσε να έρθω, να έρθω σημά. Μετακινώ και μικρόφωνο για να έρθω σημά. Τούν. Σπαρτάκ, όχι, εδώ είμαστε εμείς, αυτή είναι η δυνατότητα. Τα πέντε ήθελα πάνω στο τούν. Ήθελα τούν. Ποια τούν. Αλλά... λοιπόν, adverb Victoria Pilsen, όχι. Αυτό το ζευγάρι, όχι. Δεν είναι πιο εύκολο ζευγάρι. Και άμα περάσει Victoria Pilsen. Δεν είναι τίποτα αξιόλογο Victoria Pilsen. Στο πρώτο μάτι σου είδες. Ναι. Είσαι σίγουρος. Δεν είναι τίποτα αξιόλογο. Καλά. Τον Ολυμπιακό τον έχεις δει. Ναι. Μπορεί να μπει Μπράγκα. Γεια σας. Με αυτό θα πέσουμε, να ξέρεις. Όχι. Με αυτό θα πέσουμε και θα όχι. Παίξουμε με την Πράγκα. Να ξέρεις. Βαντουζάει. Εγώ σας λέω, λοιπόν, τι ημερομηνία έχουμε. Έχουμε 2 του μηνού. Έχουμε. Ναι. Ναι. Ηχογραφούνται όλα αυτά. 2 Αυγούστου. Ο Κωνσταντίνος Τσίψιος αποκαλύπτει ότι 2 Αυγούστου αποκαλύπτω ότι το μεθεπόμενο, ο μεθεπόμενος αντίπαλος του Άρη θα είναι ένας εκ των Μπρόντμπι ή Μπράγκα. Και θα είναι η Μπράγκα. Το λέω. Ναι. Ναι, όλο και όλο και άλλο γύρω έχει. Αν τι νομίζω, μίλησε, έχει κάτι. Αν προκριθούμε με τη Μόλντε, είναι τα playoff του Europa League που είναι τελευταίο. Πότε ξεκινάει αυτό, τέλη Σεπτεμβρίου ξεκινάει το Europa. Μέσα Σεπτεμβρίου. Φαντάζομαι μέσα του Σεπτεμβρίου θα παίζουμε κάθε εβδομάδα. Ναι, τα playoff είναι 22-29. Και το πρωτάθλημα ξεκινάει 25 Αυγούστου. Έτσι τάπα θα πάμε, να ξέρει. Μακάρι. Μακάρι να περάσει η ομάδα, Κώστα. Πρόσεξε τι έφυγε. Και μην πάρουμε άδεια. Σωστά. Καλά. Δεν για ξέρω σένα, τι λέτε. Για σένα εσείς, μιλάω. Τι λέτε εσείς. Βαντούζα Άιντραχτ Φραγκφούρτη. Ακόμη πιο μακριά. Θέλω και Άιντραχτ. Ένα από τα δύο ζευγάρια που θέλω είναι το Μάλμο Ζιρίνσκι. Ναι, ναι. Θέλω Άιντραχτ πρώτα απ' όλα για ένα συνάδελφο εξ Αθηνών να το βγάλουμε στον αέρα να μας κάνει ανάλυση Άιντραχτ. Όχι. Να τα πούμε και, έτσι, και το τελευταίο ζευγάρι είναι το Παρτίζαν Μαλάτια Σπορ. Με αυτό δεν πέφτουμε τίποτα. Αν περάσει Μαλάτια Σπορ. Είχα προβλέψει ότι θα πέσουμε με Τσουκαρίσκι και. Εγώ έλεγα θα πέσουμε με Τσουκαρίσκι, αλλά άσχετα που δεν τα κατάφεραν. Είναι λίγοι. Και κάτσανε και αποκλειστήκανε. Για να μην πέσουμε με τον Άρη. Λοιπόν. Ο 123 λέει Μάλμε ή ΑΕΚ Λάρνακας. Η ΑΕΚ Λάρνακας είναι στο. Πέσει αυτό. Ναι, όχι, η ΑΕΚ Λάρνακας είναι στο group τη ΑΕΚ. Υποψήφιους αντιπάλους ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει υποψήφιους αντιπάλους σε εφόσον περάσει βασικά την Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα. Έχει ως αντιπάλους τη Σπάρτα Πράγας με την Τρανσοσπορ, τη Φέγενορ με την Ότι Φλίδας, την ΑΕΚ Λάρνακας με την Γάνδη και τη Λουκέρνη με την Εσπανιόλ. Αυτή είναι τέσσερις ομάδες εκεί πάνω. Αποφύγαμε τη Γάνδη. Και τι, ίσα. Για τα φιλικά σου λέω. Λοιπόν, δεν κατάλαβες. Εγώ λέω, κάνω, ξαναλέω από τώρα το. Μπρόντμπι είναι το. Το ζευγάρι της Μπράγκα. Ωραία. Με την Μπράγκα θα πέσουμε. Απλά λέω ότι τυπικά το ζευγάρι είναι Μπρόντμπι Μπράγκα. Να ξέρετε. Μακριά από εδώ τώρα. Όταν θα γίνει η κλήρωση και θα βγω στον αέρα για τα επινίκια. Ποια επινίκια? Γιατί άμα παίξουμε με την Μπράγκα δεν τη βλέπω. Δεν υπάρχει. Ποια Μπράγκα? Α, ωραία. Δεν τη βλέπω την Μπράγκα. Τη χρωστάω κάτι τη Μπράγκα. Ένα-ένα δεν είχαμε φέρει στο Βικελίδης με την Μπράγκα το 9. Το 9-10. Πότε? Το 8. Έχουν ξαναπαίξει με την Μπράγκα. Άρης Μπράγκα έχει παίξει. Ψάξτε το. Σου δίνει τον χρόνο να το ψάξει. Γιατί ουσιαστικά επιλέγει το δεύτερο πιο δύσκολο διαστάβδομα εδώ. Οπότε κάτι πρέπει να έχει στο μυαλό σου. Δεν κατάλαβε. Ένα-ένα. Άρης Μπράγκα. Ορίστε. Και αυτό ακριβώς που έλεγα τις προάλλες. Έχασε την ευκαιρία. Εκεί έχασε ο Άρης την ευκαιρία να προκριθεί. Με την Μπράγκα στο 1-1. Εκεί που του είχαμε κάνει κουδούνια. Πόσο είχε χάσει ο Κόκε. Νομίζω είχε χάσει πολύ πράγμα. Ξέρω, διάβασε 11. Πολύ μάλλον είχε. Διάβασε 11. Κάτσε να δούμε λοιπόν. Θα τη βρει, πού θα πάει.
Οπότε. Εδώ στο αρχείο του All About Aris. Ρονάλντο και Άρο και 1-1. Ναι. Τρέμα κάτω, ρε, πάντα δεν σου δείχνει. Κάτσε να πούμε τον γκολ. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Φαντάσου. Ο Αβραμάκος έγινε παίκτη. Προωθήθηκε από τα αριστερά και επιχείρησε σέντρα. Ο Ρονάλντο Γκιάρο σηκώθηκε ανενόχλητο στην καρδιά τη περιοχή τη Μπράγκα και με καρφωτή κεφαλιά ισοφάρισε για του κίτρινου. Κιτρινό μαύρου, το πω εγώ διορθώνοντα. Κίτρινο. Βάζω κιτρινό μαύρου. Σχολιάρο, παιδό, Νικό. Ναι, ναι, ναι. Άσυ, γιατί θα έρθουν τα μηνύματα τώρα να λέτε κιτρινό μαύρου. Βάζοντα φωτιά στι εξέδρε του κλάνα Βικελίδη. Λοιπόν. Ειδικά δεν διάβασα ένα άνθρωπο. Δεν μα πει όλο το μάτι πάλι. Το είδαμε το 8. Κυριεύτηκε από άγχο, τα λέγαμε. Το είδαμε το 8 το μάτι, την δεκάδα δεν. Μπόλτον, ορίστε να. Επίση, που πάει ο Τάσο Κυριάκο και αντί να πάει στο κόρνερ, πάει και κάνει κατά μέτωπον επίθεση. Πόσα σημεία έχει που χάθηκε η πρόκριση. Λοιπόν, συνθέσει. Άρη με Ντούσαν Μπάγεβιτ στον πάγκο. Κάτω από τα δοκάρια Χαλκιά. Νέτα Ουρέλιο Παπαδόπουλο, Ρονάλντο Κιάρο. Νεμπεγλέρας μπροστά τους, Γκαρσία Σιστόν, Πεχτάρα, Σιστόν, Κάλβο αλλαγή έγινε στο 79 του Σιστόν, Ίβιτς Χαβίτο, έγινε αλλαγή ο Χαβίτο με το Σανσόν, Φελίπε Σανσόν, για επιβεβαιωνόμαστε στο κάτω από 1,70 επέκτες είναι... Τον Αλέφατο, έβαλε τον Γκαστόν, λέει. Τον Γκαστόν, τον Γκαστόν, σωστά, που ηθελημένα ο... Αυτός που ανέφερες για να μην κάνουμε και διαφήμιση, κάνει λάθη τα ονόματα για να είναι πλέον, για να είναι trend. Και, και Σέρχιο Κόκκι. Καλά, η Άντζελα Δημητρίου κάνει τα είδη γυνής, νομίζω. Τρεφόμαστε μόνο με είδη γυνής. Λοιπόν, αυτά και από Μπράγκα, με Μασάδο προπονητή τότε η Μπράγκα. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το. Όχι. Όχι, ρε. Όχι. Και Μασάδο δεν είχαμε. Πάολο Σάντο, Ροντρίγκε, Κάρλο Φερνάντε, Φρέσο, Σεζάρ Πεϊσότο, ο Ζωάο Πίντο μπήκε. Όχι ο γνωστός. Προπονητής δεν είναι. Τελείωνε. Ανίλτον, Ζωάο Περέιρα, Ρομπέρτο Μπρουμ, Ζορζίνιο, Ζάιλσον, Βέντερ, Καστανέιρα και Άιτζ. Όχι, Λίτζ. Καμία σχέση. Το Λίτζ δεν θυμάμαι σαν παίκτη φατσικά. Πρέπει να είναι ο μόνος Πορτογάλος εκεί μέσα, γιατί όλα είναι Πορτογαλοβραζιλιάνικα. Ζωάο Περέιρα. Ζωάο Περέιρα. Ιδιαιτητής ο Καπιτάνο Μάλεκ. Ο Πολωνός. Μάλιστα. Έχουμε, εντάξει, το θέμα είναι ότι μέχρι τότε έχουμε. Έπρεπε να έχεις Δελόρτ εκεί πέρα. Γιατί... Όχι, Βλόνταρτσικ. Βλόνταρτσικ έπρεπε να έχεις. Ναι. Για τις δύο επόμενες πέμπτες είμαστε απασχολημένοι με την Μόλντε. Επίσης, παρένθεση. Ο Βλόνταρτσικ, η αδερφή του δεν είναι που είναι πρωταθλήτρια στη σφαίρα. Στη σφαίρα, δεν ξέρω. Τόσες σφαίρες. Κάνει, έχει κάνει παγκόσμια ρεκόρ, ξέρω, και είναι η πετυχημένη αδερφή της οικογένειας Βλόνταρτσικ. Τόσες σφαιρικές γνώσεις δεν έχω αυτή τη στιγμή, αλήθεια. Οπότε. Δεν ξέρω. Επίσης, με επιστολή λέει που έστειλε η Super League στην ΕΡΤ, τονίζει πως δεν δέχεται μείωση ή νέα διαπραγμάτευση στα συμβόλαια τα τηλεοπτικά που υπέγραψαν οι ομάδες πέρσι το καλοκαίρι. Επίσης, την προηγούμενη εβδομάδα στάλθηκε και επιστολή από Super League 2. Γιατί στη Super League 1 θέλουν να κάνουν τσαλί 45%, στη Super League 2 θέλουν να κάνουν 60%. Περίμενε. Εδώ αναφέρει για τα διετούς διάρκειας και τα κλειστά συμβόλαια. Αυτές οι ομάδες που δεν έχουν συμβόλαιο. Ποιες ομάδες δεν έχουν συμβόλαιο? Ή θέλουν να ανανεώσουν και να, πώς το λένε, να επαναπροσδιορίσουν τα συμφωνία με την ΕΡΤ. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες ομάδες που ζήτησαν παραπάνω χρήματα από την ΕΡΤ? Φαντάζομαι ότι υπάρχουν, αλλά... Okay. Φαντάζεσαι υπάρχουν? Φαντάζομαι ότι ξέρω ότι υπάρχουν. Ναι. Ξέρεις καμιά ομάδα από εδώ που κάνεις καμιά εκπομπή που είπε ότι εφόσον πήραν άλλες ομάδες παραπάνω θέλουμε και εμείς παραπάνω? Μήπως φοράς και τα χρώματα της? Εγώ το βλέπω ότι αυτό το ποσό θα αυξηθεί. Τώρα θα είναι από την ΕΡΤ, θα είναι από συνδρομητικό, δεν ξέρω. Δηλαδή μίνιμουμ θα είναι στα ίδια λεφτά. Είχα μια κουβέντα σήμερα το πρωί για το κατά πόσο κάνει κακό στις ομάδες άσχετα με τα έσοδα να τις παίζει η κρατική τηλεόραση. Κακό? Ναι. Καμιά περίπτωση. Γιατί κάνει κακό όχι μόνο στις ομάδες, και στην κοινωνία, στα μαγαζιά, στις καφετέριες. Είχα μια έτσι μακροσκελή κουβέντα. Εμπορικά. Σήμερα. Εμπορικά. Ναι. 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 Εμπορικά είναι σε μαγαζί. Στο γήπεδο. Δεν συμφέρει. Στο γήπεδο. Στο γήπεδο. Φιλαράκι, άμα άλλο να το δείχνει η Nova ή η Κοσμοτέ και άλλο να το δείχνει η ΕΡΤ. Το Open ή το Sky ή το οτιδήποτε. Πρέπει. Ή το Mega. Τραγική σκέψη να μπορεί να πα στο γήπεδο και να μην πηγαίνει. Θέλω να σου πω για πολλούς οικογενειάρχες που δεν το κάνουν
και λένε θα κάτσω να δω με την οικογένεια και τα παιδιά μου, γιατί το γήπεδο πλέον έχει γίνει, άσχετα ανεξάρτητης ομάδας, το γήπεδο έχει γίνει ζούγκλα και πού να πάρω το παιδί μου να δει αγώνα. Δεν έχει γίνει ζούγκλα. Τι έχει, οπα. Τι είναι αυτό. Ένα τρομπόνι βάρεσε. Εντάξει, λοιπόν. Έχουμε και μουσικούς. Νόμιζα ότι ξέρεις κάτι κουνήθηκε. Λέω, όπα, λέω, πού είμαστε τώρα. Κοίτα, λογικά κάτι κουνήθηκε. Απλά ήθελα να το κάνω λίγο πιο εκλογημένο. Λοιπόν, εντάξει, μπορεί να μην πήραν την μπάλα στη United, πήραν Maguire, από ό,τι βλέπουμε. Άντε πάλι. Κάτι γι' αυτό. Λοιπόν, στο τελευταίο ημίωρο θα κάνουμε μια σούμα και θα δούμε λίγο το πώς. Θα δούμε λίγο το aftermath, δεν ξέρω αν με παρατηρείς, της χθεσινής πρόκρισης. Δηλαδή πώς το εξέλαβες εσύ και το τι περιμένουμε. Ακριβώς. Ήδη μπορείτε να διαβάσετε και τα blog στο All About Aris του Χρήσανθου και του Νίκο Παπαδόπουλου και του Αλέξη Σαββόπουλου, νομίζω τα έχουμε. Το δικό μου έτσι, το, αύριο ναι, ή το ναι, βράδυ. Και εγώ, ναι. Φίλε, εντάξει, δεν πρόκαμα που λένε, δεν πρόκαμα. Τελευταίο 20 λεπτό All About Aris On Air αυτής της εβδομάδας με Κωνσταντίνο Τσίψιο και Γιώργο Κάτω πίσω από τα μικρόφωνα, καθώς από την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε Χρήσανθο Τσαλτίδη σίγουρα τη Δευτέρα, Τρίτη. Α, όχι, εντάξει. Και Νίκο Παπαδόπουλο μπορεί και όλη τη βδομάδα, μπορεί και αυτός Δευτέρα, Τρίτη. Δεν ξέρουμε ανάλογα ποιος θα πάει στην Νορβηγία. Μπορεί. Μπορεί, εσύ τι, κύριε Αδιούχε. Μπορεί και. Αχ, πολλές φορές το λες και με βλέπω. Αχ, εγώ γι' αυτό το λέω. Το μελετάω. Γιώργο μου, Γιώργο μου, Γιώργο μου. Ξέρεις ότι το μελετάς, αλλά. Έχεις κάνει φίλε ποτέ εκπομπή μόνος σου? Όχι. Δύσκολα. Μίλησα μου για σένα. Δύσκολα. Να, εδώ με το Βασίλη θα είστε. Α, εύκολα. Απέναντι. Α, εντάξει. Είδες? Το δέχομαι. Το δέχομαι. Αυτό, λοιπόν. Είπαμε τους πέντε αντιπάλους του Άδη. Να σου ξαναπώ ακόμα μια φορά σε περίπτωση πρόκληση από τη Μόλντε. Είναι, είπαμε, τα ζευγάρια Adverb Plzen, Brøndby Braga, Vaduza Eintracht, Malmö Zrinitski και Partizan Malatyaspor. Μόνο Partizan δεν θέλω. Ναι, θα μας βγει η πίστη, την αλήθεια. Ξέρεις τι, θα μας βγει, όχι θα μας βγει η πίστη, θα κουραστούμε ψυχολογικά. Ναι. Θα έχει και ένα έξτρα πρέπει ο Άρης στην πλάτη του, για ευνόητους λόγους. Ναι. Και ένα έξτρα, όχι άγχος, ένα έξτρα, ξέρω εγώ, μια έξτρα πίεση. Από το πουθενά. Θα είναι όλη εβδομάδα σαν pre-game σχεδόν Άρης ΠΑΟΚ. Καλό ή κακό. Και αυτό δεν. Ή έστω αν έπαιζε με Ερυθρό Αστέρα θα ήταν σαν pre-game Άρης Ολυμπιακός. Καταλαβαίνουμε τις τέτοιες. Θα έχεις ένα γήπεδο έδρα. Γιατί σε όλα τα υπόλοιπα δεν θα έχεις γήπεδο έδρα. Εννοώ στο εκτός, έτσι. Στο εκτός θα έχεις γήπεδο έδρα. Και δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Όσο πιο ανώδυνα και όσο πιο διεκπαιρωτικά περάσει ο Άρης στις φάσεις και φτάσει μέχρι τους ομίλους, τόσο το καλύτερο. Εγώ σου είπα, τη Δευτέρα που θα κάνω το live θα προσπαθήσω να μην πετύχω μπροστά μου την Μπράγκα και την Άιντραχτ. Τις άλλες τρεις ομάδες, εντάξει. Είπες στις δύο ομάδες που σου λέω με την Μπράγκα θα πέσουμε και την Άιντραχτ θέλω να πέσουμε. Όχι, για κανένα λόγο. Δεν θέλω για κανένα λόγο. Όχι μόνο για οικονομικά και. Εσύ σαν Κώστα θέλεις. Εννοείται, φίλε. Σαν Άρης δεν θέλει. Σαν σε καμιά περίπτωση. Μην το λες. Το λέω κανονικά. Οι ομάδες θέλουν μεγάλους αντιπάλους. Δεν θέλουν μεγάλους αντιπάλους. 25.000 θα έχει, 23.000 θα έχει, έτσι κι αλλιώς. Αν το. Όχι μόνο αυτό, θα εντάξει, κερδίζεις και σαν μπραντ. Γιατί τα βλέμματα είναι πιο πολύ στραμμένα στην Άιντραχτ, η οποία πήγε μακριά στη διοργάνωση. Να μου λείπει τα playoff. Ποια είναι, ξέρω εγώ, πες μια. Από την Τουν, θα πω για παράδειγμα. Να μου λείπουν τα playoff. Αυτοί μπορεί να έρθουν με το καλό στους ομίλους. Συμφωνώ. Στα playoff θέλω την Crusaders, ας πούμε, αλλά δεν έρχεται. Μεγάλη Crusaders. Έχασε. Κρίμα. Δηλαδή, από τη μία βλέπεις αυτά. Εντάξει, βλέπεις ότι η ΑΕΚ έχει πιθανούς αντιπάλους την. Όχι, συγγνώμη. Με ποιον παίζει. Πού είναι τέτοια. Η Γουλς. Η ΑΕΚ τώρα με ποιον παίζει. Με την Universitet Craiova. Βλέπω αν περνάει η ΑΕΚ. Τι, δεν βλέπεις. Βλέπω να μην περνάει η ΑΕΚ. Είναι δύο αγώνες που θα γίνουν κυκλισμένων των θυρών. Και στο ΑΚΑ και έκτος. Δηλαδή, αυτά δεν το έχω ξαναδεί. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί εγώ. Δεν το γιατί θυμάμαι. Γιατί η Ουνιβερσιτέ Κραϊόβα τι κάνανε επεισόδια. Χθες στο χθεσινό παιχνίδι. Α, αυτό ήταν με το μαχαιρωματά. Όχι, μια κορτίδα που έσχασε στο διαιτητή. Α, ναι, κορτίδα. Το παιχνίδι πρέπει να έλξει το 150, κάπου τόσο νομίζω. Το είδα, είναι αλήθεια. Αλλά με την φούρια και τα χθεσινά δεν πρόκαμα να μπω μέσα να το διαβάσω. Τι έγινε, κορτίδα τελικά ήταν. Νομίζω κορτίδα διάβασα. Γιατί δεν είναι ένα διαιτητή να τον υποβασταζόμενο να το βγάζουν έξω. Και λέω, τι έγινε, πού είναι αυτό, Super League. Όχι, αλλά. Αν δεν κάνω λάθος, σε αυτό το παιχνίδι ήταν. Ταυτοποιήθηκε ο οπαδός της Καραϊόβα που πέταξε την κορτίδα. Πόσο εμείς. Πόσο Super League αυτή, Ναι, σε 10-15 ώρες, ξέρω.
Η ασφάλεια ενημέρωση λέει πως το δράστη έχει εντοπιστεί 21 κάμερες. 21 κάμερες. Λέει ο Γενικός Διευθυντής της Καραϊόβα. Αν ήμουν Αβγενάκης και είχα χιούμορ, σαν βέβαια ακραίο κοινικό χιούμορ, θα ανέβαζα στο Υφυπουργείο Αθλητισμού και θα, την εικόνα με το διαιτητή και το άρθρο και θα έγραφα πόσο εμείς. Γι' αυτό πόσο... δεν έχει χιούμορ και δεν είσαι ο Γιάννακης. Γιατί ρε φίλε, γιατί ρε φίλε. Λοιπόν. 25.000 κόσμο λέει και πάλι πέταξε ένα σκερωτίδα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να προσέχουμε και στον Άρη, παρότι δεν έχουμε τέτοια θέματα τα τελευταία χρόνια. Ναι, είναι πολύ ήσυχα τα πράγματα. Ναι, και αυτό θα πρέπει να προστατευτεί ακόμα περισσότερο φέτος που έχουν μπει και οι court side. Δηλαδή, αυτό το λέμε φίλα θέλει προστατεύσει την ομάδα γενικότερα. Ναι, πρέπει να το τηρήσουμε αυτό. Νομίζω το πιο ακραίο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στο Κλάνας Βικελίδης, μετά την Κουρομπίλια κιόλα. Νομίζω ακριβώς μετά την Κουρομπίλια το πιο ακραίο που έγινε ήταν οι κροτίδες από τους παδούς της Ισραήλ Μεσού. Όχι, εντάξει. Έχουν γίνει διάφορα πράγματα. Έχει γίνει τίποτα άλλο. Αφού δεν μας απασχόλησαν γενικότερα. Από πλευράς Άρη νομίζω δεν έχει γίνει τίποτα άλλο. Αφού δεν μας απασχόλησαν, εντάξει, έχουν γίνει πράγματα. Και αφού δεν μας απασχόλησαν γενικότερα, ας μείνουν εκεί που είναι και ας μην τα ξαναπετύχουμε μπροστά μας. Θα πω εγώ. Εγώ θα πω ότι είναι και στα πλαίσια της ορίμανσης από το πέρασμα Β' Γ' Εθνικής. Αυτό. Ότι ναι. Έχουμε δύο ομάδες που δεν έχουν περάσει αυτά που έχει περάσει ο Άρης, να μην είναι τόσο ευαίσθητοι οπαδοί με την ομάδα τους και την προστασία της. Δηλαδή, νομίζω ότι όλη η άνοδος, και είναι αυτό ένα ωραίο θεματάκι και για μπλοκ και για θέμα έτσι, στο Λαμπαουτάρης και γενικότερα για συζήτηση, ότι τα στάδια ορίμασης του αριανού οπαδού και φιλάθλου μέσα από την Β' και Γ' Εθνική είναι παράλληλα με την πορεία της ομάδας. Δηλαδή η ορίμαση που έχει υποστεί η ομάδα του Άρη σε επίπεδο αγωνιστικό, διοικητικό, μαρκετίστικο κλπ. Έχει περάσει και στον οπαδό. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή ήθελα να πονάς περισσότερο την ομάδα. Να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο χωρίς να φτάσει η ομάδα εκεί που έφτασε την προηγούμενη χρόνια. Εντάξει, ναι. Βλέπουμε ότι είναι μια ομάδα που αρχίζει και σιγά σιγά πατάει στα πόδια της και δημιουργεί. Γιατί εντάξει, πέρσι κάναμε αρκετή υπομονή με διάφορα θέματα που κρατούσαν στην ομάδα. Κυρίως από οργανωτικό και τέτοιες τομείς. Δεν μπορούσες να καλύψεις σε τρεις μήνες πέρσι όσα έχεις χάσει από τα επόμενα 6-7 χρόνια. Δηλαδή ξεκίνησε η ανασύνταξη του έργου, ξεκίνησε ας πούμε, με τις εργασίες που είναι στο Ρίσκιο, με το νέο χλωτάπιτα που τοποθετήθηκε στο Βικελίδης. Φέτος είδαμε όλες αυτές τις εργασίες που έχουν γίνει στο γήπεδο. Πάλι νέες εργασίες στον αγωνιστικό χώρο του νέου Ρησίου, και εκεί υπάρχουν βελτιώσεις. Υπάρχει δηλαδή, παιδί μου, ένα κλίμα ότι φτιάχνονται πάρα πολλά πράγματα στην ομάδα, γύρω-γύρω, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Και αυτό, ας πούμε, ήταν το θετικό ότι η ομάδα προκρίθηκε και θα μπορεί να συνεχίσει αυτό το project χωρίς να έχει μια γκρίνια που θα ήταν λογική αν αποκλείωσαν με αυτήν την ομάδα που είδαμε στα δύο παιχνίδια, την LMSU εντός και εκτός. Ναι. Δηλαδή, αν είχες έναν άλλο αντίπαλο και σου έδειχνε ο αντίπαλος ότι άρχισε να περάσει, εντάξει, από αυτήν την ομάδα αν έχανε σου ήταν εγγυημένο ότι θα υπάρχει γκρίνια, γιατί δεν είναι φυσιολογικό, έτσι. Φάνηκε σε 180 λεπτά αγώνα ποιος έπρεπε να περάσει, θα πω εγώ. Και κόντρα σε μια ομάδα και δόθηκε ένα δείγμα θετικό για αρχή και μια πρόκριση, κόντρα σε μια ομάδα που ήταν η χειρότερη κλήρωση για τον Άρη σε επίπεδο κλήρωση. Ναι, ουσιαστικά ήταν η μόνη ομάδα τότε που ήταν μοναδική, ας πούμε, χωρίς να είσαι ζευγάρι. Γιατί οι υπόλοιποι ήταν κάτι τύπου κουτζέντερς και τα λοιπά, ομάδες, ας πούμε, από χώρες. Είχε Φερό, είχε Μάλτα μέσα, είχε διάφορες τέτοιες χώρες. Θα δοκίμαζες περισσότερα πράγματα. Θα ήταν και λίγο. Πιο πολύ ταλαιπωρία θα ήταν, είναι η αλήθεια. Να πας εκεί, ξέρω εγώ. Ναι, κάτι κουτζέντερς και αυτά. Δηλαδή, πιο πολύ θα σου έβγαινε η πίστη μέχρι να πας εκεί και τα λοιπά. Ενώ αυτό που έλεγα και το προηγούμενο διάστημα ότι είτε προκριθείς είτε μείνεις απ' έξω, θα έχεις μια εγρήγορση στα πρώτα επίσημα παιχνίδια της χρονιάς. Θα δεις ότι απέναντι σου έχεις ένα απαιτητικό αντίπαλο και δεν θα μπεις με μια νοθρότητα του στυλ είμαστε καλύτερη ομάδα και την έχουμε. Πάλεψαν οι παίχτες από Παντελεοίδη και στα δύο παιχνίδια. Δεν τους δόθηκε με ευκολία αυτό που κατέκτησαν, γιατί στο πρώτο παιχνίδι έπεσε αρκετό ξύλο και καθυστερήσεις. Χθες είχαμε κάθε επαφή και φάουλ. Για 18 φάουλ νομίζω κέρδισε η ΑΕΛ πάνω από 10 γύρω και 6 περιοχή.
πάλεψαν σε μια περίοδο που δεν είναι έτοιμη σε καμία περίπτωση. Το ξέρουν και οι ίδιοι, το ξέρουν οι προπονητές, το ξέρουν όλοι. Δεν περιμένουν και οι ίδιοι από αυτούς τους θαύματα. Θέλουν να βελτιώνονται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Και όπως είπε και ο Σάββας Παντελίδης, αυτή η εβδομάδα που. Από Πέμπτη σε Πέμπτη, ας πούμε. Αυτή η εβδομάδα σε περίοδο προετοιμασίας είναι πάρα πολύ σημαντική. Κερδίζουν πράγματα, βάζουν πράγματα στο παιχνίδι τους, ανεβαίνει ο ρυθμός τους. Έχουν περισσότερη φυσική κατάσταση, πατήματα, ψυχολογία. Mm-hmm. Δηλαδή, είπε ότι μέσα στη σεζόν, αν ήταν απλά μια εβδομάδα, δεν θα είχε να προσφέρει τόσο. Ενώ σε περίοδο προετοιμασίας η ομάδα. Ακόμα κερδίζει. Ναι, ναι, είναι... Κακά τα ψέματα. Η προετοιμασία, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε. Η πρώτη συγκέντρωση πρέπει να ήταν 25 Ιουνίου, πρέπει να ήταν. Α, ναι, ναι, εκείνη ναι, η μέρα που έχει πάει στο Βικελίδη. Και η πρώτη συνάντηση που δεν έκανε πρώτη συνάντηση, γιατί λείπανε τα τρίτα της ομάδας. Ναι, τότε. Μία του μηνός έφυγε η ομάδα. Ναι, πήγε Ολλανδία. Ουσιαστικά είναι 2 Αυγούστου. Μιλάμε για 30 σκάρτες ουσιαστικά μέρες. Πριν από ένα μήνα ξεκινούσε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ναι, ακόμα. Δεν μπορεί να είσαι έτοιμος σε καμιά περίπτωση. Και το θετικό είναι ότι μέσα από αυτήν την ετοιμότητα που έχει, προκρίθηκε. Είναι μια ομάδα ενός μήνα. Και προκρίθηκε μέσα από. Με μια απόδοση, ξέρεις, μέτρια. Γιατί είπε και ο ίδιος ότι ναι, μένει μια σοβαρή εμφάνιση, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό που θέλουμε να δούμε. Εντάξει, από την ομάδα μας. Θα κάνω εγώ τώρα για το δικηγόρο του διαβολή. Τι να σου πει ένας προπονητής για μια ομάδα η οποία βρίσκεται ένα μήνα, σε ένα μήνα ετοιμότητας, ότι είμαστε τέλεια. Αυτό θα δείτε. Αυτό φέτος αυτό. Δεν έχει κάτι άλλο. Εντάξει, θα μπορούσε, είμαστε στο 150%. Θα μπορούσε να κάνει μεγαλύτερη κριτική στην ομάδα. Θα μπορούσε να προσπαθήσει να οριοποιήσει το κλίμα. Δεν το έκανε. Ναι. Δεν το έκανε. Φάνηκε. Καλό δεν το έκανε, γιατί θα ήταν για μένα, ναι. Άμα να λέει ότι όλα είναι τέλεια. Ακριβώς. Και δηλαδή δεν είναι κακό να το πεις αυτό. Ναι, μεν το πανηγύρισαν. Έλεξε το παιχνίδι, το πανηγύρισαν ο ίδιος, οι παίχτες, το τεχνικό team, ο Θόδωρος Καρυπίδης. Αλλά μετά που τελείωσε αυτό το βράδυ, το ξεχάστηκε. Ξέρετε, δεν μ' άρεσε μόνο. Θα το πω εγώ τώρα. Είμαι κακός που. Να, είδες. Πριν ήμουν καλός και έδινε ελαφρυντικά, τώρα θα γίνω κακός. Δεν μ' άρεσε. Τα πανηγύρια στα αποδυτήρια σε τόσο νωρίς δεν μ' άρεσουν. Ή τουλάχιστον να μην βγαίνουν προς τα έξω, δεν ξέρω. Είναι πρόκληση στην επόμενη ευρωπαϊκή φάση, οπότε δεν. Άμα μπει στους ομίλους, ναι. Σκέψου, αυτό που είδα τώρα δηλαδή. Σκέψου ότι πάνω από 10-15 παίχτες ήταν και από πέρσι. Μπαίνουν στο δεύτερο χρόνο της ομάδας. Είδανε πώς μια ομάδα ξεκίνησε πέρσι το καλοκαίρι. Έχασε τότε. Έφυγαν αρκετοί παίχτες από την Εθνική. Έκανε καμιά 15-18 μεταγραφές, αν δεν κάνω λάθος, έκανε ο Άρης πέρσι το καλοκαίρι. Μετά τη φυγή του Βαγγέλη Πλατέλα και τα όσα είχαν γίνει τότε εκείνες τις μέρες. Ήταν εκεί με 33 παίχτες ρόστερ. Ναι, ξεκίνησε με πάρα πολλούς παίχτες ρόστερ. Σταδιακά έφυγαν κάποιοι παίχτες. Άλλαξε ο προπονητής. Είχε αρκετά σκαμπανεβάσματα η ομάδα. Υπήρχε μεγάλη στιγμή ένταση, ειδικά μετά τον αποκλεισμό του Εργοτέλη. Οπότε και οι ίδιοι θέλουν να ανταποδώσουν όσα έχουν πάρει από την ομάδα. Έτσι. Είναι ένα πρώτο βήμα. Και θέλουν τώρα τις επόμενες δύο Πέμπτες, που είναι το minimum, να δώσουν και εκεί το καλύτερο σε αυτό, να κυνηγήσω μια πρόκριση που σημαίνει βαθμούς για την Ελλάδα, βαθμούς για τον ίδιο, την ευκαιρία να διεκδικήσει την είσοδο της ομίλους, ένα οικονομικό μπόνους από την UEFA, έτσι, έξτρα έσοδα, κάτι που σημαίνει έξτρα ενισχύσεις, έξτρα χρήματα να επενδύσεις. Εγώ προβλέπω και μια αύξηση στην κινητικότητα της διαρκείας πάλι μέχρι το επόμενο παιχνίδι. Σίγουρα, σίγουρα. Και σε κάθε επίσημο μέχρι το, τουλάχιστον τις πρώτες αγωνιστικές θα υπάρχει κινητικότητα. Σκέψτε ότι είμαστε 2 Αυγούστου, το πρωτάθλημα ξεκινάει 23 μέρες από σήμερα. Υπάρχει. Οπότε ο επαναληπτικός με την Μόλντε είναι 10 μέρες πριν την σέντρα του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Στα πόσα είμαστε τώρα περίπου διαρκείας? Κάνω εγώ τώρα, είμαι ο Κροατής και ρωτάω το ρεπόρτερ. Πάνω από 6. Αν θυμάμαι καλά, την προηγούμενη εβδομάδα είμαστε. Και αυτό σταμάτησε, γιατί την διαρκεία σταμάτησε και η ενημέρωση τη Δευτέρα, την προηγούμενη. Ναι, ναι. Οπότε φαντάζομαι ότι έχει συνεχίσει αυτό. Ναι. Λογικά θα επανέλθει η ΠΑΕ άμεσα μετά η ΔΕΗ και τα λοιπά. Γιατί, γι' αυτό εγώ ζητάω εμπορικό αντίπαλο. Στην τρίτη αγωνιστική, στη μεθεπομένη. Δεν είναι, ναι, όχι, όχι. Που νομίζω και το Θόδωρο Καρυπίδη να ρωτήσεις, θα σου πει ότι θέλει την τελευταία ομάδα του χάρτη. Εντάξει, είναι σωστά. Γιατί... Μα ειδικά το Θόδωρο Καρυπίδη, αν ρωτήσεις, μπορεί να θέλει και την Μπαρτσελόνα. θέλει σίγουρα τη χειρότερη ομάδα του χάρτη. Θέλει μια πρόκληση η οποία μια έστω στους ομίλους θα σου δώσει μίνιμουμ 3,5 με 4 καθαρά από την UEFA. Δεν βάζω μέσα market pool, δεν βάζω τηλεοπτικά, δεν βάζω εισιτήρια πόρτας, δεν βάζω κασκόλ, ξέρεις, θυμάσαι. Τα ανάμεικτα αυτά. Τα ανάμεικτα αυτά. Τα, τι ναι. Ωραία είναι αυτά. Αυτό να κάνει συλλογή, φίλε. Να είσαι κάθε χρόνο Ευρώπη, να έχει συλλογή. Τάδε, τάδε, τάδε. Έχω ένα Άρης Λεβερκούζεν.
Έχω... Από το. Στη Λεβερκούζεν όμως. Το γήπεδο. Άρης Μάντσεστερ Σίτι, δεν τα αλλάζουμε. Έχεις Μάντσεστερ Σίτι, Άρης. Δεν δικό μου. Εντάξει, και ούτε εγώ πήγα. Πήγε ο πατέρας μου στο Λεβερκούζεν. Κερδίζει όμως και ο Άρης αυτό που αναφέρεις. Κερδίζει και την επιστροφή του και εγκαθίδρυσή του στην συνείδηση την ευρωπαϊκή. Στα μεγάλα σαλόνια. Γιατί για μένα ο Άρης ακόμα δεν έχει επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια. Και θα επιστρέψει όταν θα παίξει στους ομίλους. Γιατί το όταν είναι και χρονικό και υποθετικό, είναι και ό,τι και αν. Mm-hmm. Αν γίνει αυτό, θα την κερδίσει τότε και όταν θα κάνει και 2-3 καλές εμφανίσεις στους ομίλους. Εκεί θα θεωρώ ότι ο Άρης επέστρεψε για τα καλά. Απέχουμε, είναι αλήθεια. Απέχουμε. Ναι, δηλαδή ας το κοιτάξουμε βήμα-βήμα. Αυτό κάνουν όλοι. Θέλω να κάνουν ένα σύνολο. Αγωνιστικά μπορούμε να φτάσουμε εκεί. Απέχουμε ακόμη χρονικά. Ναι, εντάξει. Στο να φτάσει σε αυτό το επίπεδο που λες, απέχει σε αρκετά πράγματα. Το θέμα είναι ότι φορά με τη φορά, παιχνίδι με παιχνίδι, σεζόν με τη σεζόν, οργανωτικά, αγωνιστικά, κοινωνιακά, χίλια δύο πράγματα. Ναι. Να φτάσει να γίνει ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κλαμπ. Είδαμε ότι, ας πούμε, με την πόλη του Σιώπη, όσο και αν δεν μας άρεσε ιδιαίτερα, ο Άρης μπήκε μπήκε στην αγορά μετά από χρόνια. Είχε να πουλήσει, ας πούμε, παίχτη. Δεν μπορώ να θυμηθώ το τελευταίο που πουλήθηκε, ας πούμε, με ένα αξιοσέβαστο ποσό. Εγώ δεν θα ησυχάσω άμα δεν δω ματίγια για την Μπαλά δίνουνε. Ξέρω. και να πει ότι Μπαλά, εντάξει, United δεν υπήρχε περίπτωση να πάω. Θα κατηφορήσω προς Κλάνης Βικελίδης. Μα την Μπαλά τώρα, έτσι. Δεν το κάνουμε. Όχι, εντάξει. Αλήθεια, παίζει αυτό. Άμα το πεις τώρα, ξέρω εγώ, Άρης ενδιαφέρεται για την Μπαλά. Μπορεί να άνετα να βγει κάποιος και να πει. Ποιος την Μπαλά, μωρέ, τώρα. Ναι, 100%. 100%. Ποιος το παιδάκι τώρα μετά το τουάζ. 100% είναι πιθανό το. Αυτοί είμαστε. Ναι, εντάξει. Σαν χώρα. Καθένας έχει τα δικά του στάνταρ. Δεν μπορείς να το... να του πεις όχι, ξέρω. Ο άλλος βγήκε και είπε ποιος Ρομπίνιο. Για το... Τι? Που παίζει ο Ρομπίνιο με Ολυμπιακός θα παίξει. Ναι, ναι, τώρα. Ποιος Ρομπίνιο, λέω. Ναι, ναι, ποιος Ρομπίνιο, ρε παιδιά, τι λέτε. Εντάξει, είναι το καθένας. Τι έχεις στο μυαλό του, εντάξει. Πόσο θες να λαϊκίσεις. Ναι. Δεν θα μπορούσαμε... Όχι, δεν νομίζω να το κάνουν για να λαϊκίσουν. Το πιστεύουν. Όχι, το λέει. Το πιστεύουν. Δεν θα μπορούσαμε να βγούμε εγώ και σήμερα για να λέμε ποια μόλιντε πάμε, τους έχουμε. Θα μπορούσαμε. Καλά. Κοίτα, αυτό δεν είναι το ίδιο. Κοίτα, θες να σου πω, η συγκρατημένη άποψη είναι τώρα ποια μόλιντε. Είναι μια ομάδα πολύ έτοιμη, αλλά σαν ρόστερ δεν είναι κάτι το τρομερό. Είναι μια πολύ έτοιμη ομάδα όμως. Είναι σύνολο αξιόμαχο, δεν μπορείτε να πει ποια μόλιντε. Γιατί άμα πει πια μόλι και μπει με αυτή την τακτική. Ναι, σύνολο είναι. Άμα μπει με αυτήν την αφέλεια. Αν μπει με αυτήν την αφέλεια, το πληρώσει. Ποιότητα έχει ο Άρης. Ετοιμότητα. Ετοιμότητα δεν έχει. Δεμένο σύνολο είναι ακόμα στα μισά κάπου. Οπότε άμα μπει με αυτήν την λογική του πια μόλι, θα την πατήσει. Αυτό ναι. Αλλά σε επίπεδο τώρα ονομάτων και παικτών κλπ. Δεν θα κακολογήσω κάτι. Δεν θα το αναγάγω σε ίδια είδηση με το ποιο Ρομπίνιο το πια μόλι. Καμία σχέση. Γρήγορο θέλει. Δεν είναι. Άμα μπει σε αυτή τη λογική, ποια είναι ο ένα, ποια είναι ο άλλο, θα την πατήσει. Αν πει ποιο Ρομπίνιο, είσαι αστείο. Αν πει ποια μόλτε, είσαι απλά αισιόδοξο. Θα την πατήσει. Θα την πατήσει όπω την έχει πατήσει στο παρελθόν με διάφορε ομάδε. Για Αγγελόνια. Για Αγγελόνια. Μπιάνιστοκ. Μπιάνιστοκ. Μίκαελ Προμπίερ. Την άλλη, πώ λέγανε. Την άλλη μία δεν έχουμε ένα χωριό. Σλάβεν. Σλάβεν Μπελούπο. Κοπρίμιτσα. Κάτι τέτοια. Δεν δηλαδή αυτό. Ακόμα πέφτει μπάλα στο κεφάλι του Κέλεμεν και του. Πήγε εκεί με μια αισιοδοξία τότε και την πάτησε. Και τώρα. Εδώ την πάτησε μέσα στην Πόλτον ακόμα. Τώρα μην μου το θυμίζει πάλι. Θα αρχίσω τώρα 5 λεπτά να κλαίω. Είναι δυνατόν. Και βλέπει. Μέσα στην Πόλτον, σε αγγλική ομάδα, μέσα να πάρει το διπλό και πρόκριση και όλα και όλα και να πας με την Μπάγεν και να παίξει αδιάφορο. Το διανοείς, άσε εκεί πέρα που ποιος είναι ο Ίβιτς, είναι που στο 4 μέσα από το πέναλτι χάνει και πηγαίνει μπάλα πάνω στο πόδι του Καν και το βγάζει. Βάλε το εκεί πέρα, κάνε το 0-1 μέσα στην Bayern, θα σου πω εγώ που θα έχουμε μετά Λουκατόνι. Γι' αυτό λέγαμε, την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι προηγούμενη εβδομάδα. Σαν εψέ, τα θυμάμαι. Γι' αυτό λέγαμε προχθές μετά τη λήξη του αγώνα τη Τσουκαρίτη και με τη Μόλντε ότι ο Άρης δεν πρέπει να αφήσει αυτό το ραντεβού τη ερχόμενη Πέμπτη. Γιατί του δίνεται μια ευκαιρία να παλέψει για τον εαυτό του. Το επόμενο μάτς. Ναι. Εντάξει, γιατί να χάσει. Εντάξει. Ότι δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία. Όχι, εσύ. Ότι πρέπει να κερδίσει την ΑΕΛ χθες και να πάει. Να μην χάσει. Γιατί του είπε να μην χάσει το ραντεβού, λες και μπορεί να μην πάει, ξέρω εγώ. Το ραντεβού στην επόμενη φάση. Ναι, ναι. Το ραντεβού τη πρόκληση. Το ραντεβού στον επόμενο γύρο. Σωστά.
Και τώρα τη Δευτέρα, ας πούμε, θα μάθουμε τους επόμενους αντιπάλους. Μπορεί να έχεις έξτρα κίνητρο. Γιατί όταν βλέπεις τους παίχτες και έχεις μια normal κλήρωση, το θες ακόμη πιο πολύ. Εντάξει, δεν μπορείς να πετύχεις μεγαθύρω, ας πούμε, και να χαλαστείς. Που και πάλι σε επαγγελματίες δεν πρέπει να το κάνεις αυτό. Απλά με άλλη ψυχολογία το προσεγγίζεις όταν ξέρεις ότι στη συνέχεια θα έχεις κάποιον αντίπαλο πάλι στα μέτρα σου. Γι' αυτό είναι. Έχει να κάνει για μένα, θα εξαρτηθεί στο τι θα γίνει στο πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή, ο Άδης, αν πετύχει ένα γκολ εκεί μέσα, θα είναι σε πολύ καλό δρόμο. Ακόμα και με ένα γκολ να χάσει πλέον λόγο. Ναι. Α χάσει 2-1. Όχι, να μην χάσει όμω. Ναι, εντάξει, σε καμιά περίπτωση. Αν κερδίσει 0-3, παιδί μου, να έχουμε μια πολύ εύκολη εβδομάδα. Αν πετύχει ένα γκολ εκεί μέσα, θα έχει άλλη ψυχολογία. Στην επαναληπτικό που θα έρθουν η Νορβηγία 15 Αύγουστο, Θεσσαλονίκη. Με 35 βαθμούς υγρασία άνθρωπο τριγύρω. Μόνο το γήπεδο θα έχει κόσμο εκείνη την μέρα. Δεν θα υπάρχει άνθρωπο στη Θεσσαλονίκη. Από τη μία θες να κερδίσεις 0-3 στο πρώτο μάτς. Απ' την άλλη όμως, άμα το σκεφτείς, άμα κερδίσεις 0-3 στο πρώτο μάτς, στο δεύτερο στο Βγελίδης, θα πάρουμε και κανένα σποράκι και κανένα popcorn και θα είμαστε. Δεν πειράζει καθόλου. Θες να νικήσουμε 0-3. Θες να είναι και λίγο, να έχει και λίγο τζέρζελ. Όχι, εγώ, να έχει και λίγο εγώ καθόλου. Εγώ καθόλου. Γιατί? Θέλω 0-3 μέσα. Άμα εξαρτάται από μένα, 0-3 με τη Μόλντα. Το άγχος είναι ωραίο. Αν εξαρτάται από μένα, κάνε 0-3. Κάνε ένα 0-1. Δεν με χαλάει. Αν εξαρτάται από σένα, βήμα-βήμα πάνε και μέχρι το τελικό του Europa League. Δεν είπαμε και τέτοιες θέσεις. Μα εντάξει τώρα τι. Θέλω United. Προφανώς και θέλω νίκη, καλό αποτέλεσμα από το να αγχωθώ με στο Βικελίδη. Δεν υπάρχει καν σύγκριση. Δεν με ενδιαφέρει τι εικόνα θα παρουσιάσω. Αν βρεθούμε στους ομίλους και δεν πέσουμε με τη United, πολλά αν. Θα είμαι στεναχωρημένο όλη τη σεζόν, να ξέρει. Εσύ να είσαι. Όλοι οι υπόλοιποι θα είμαστε χαρούμενοι. Θέλω. Φαντάσου τα ταχυτικά. Να υποδεχτώ εδώ τη United. Όχι. Στο Βικελίδη. Αυτή τη στιγμή δεν με ενδιαφέρει καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Σου λέω τα έσοδα θα είναι εγγυημένα. Είμαι τα έσοδα και εσύ. Ο λογιστή. Του κράτους. Άλλο σκέφτεσαι, άλλο σκέφτεσαι. Άσε λίγο να ξεφύγουμε από το παραδικαστικό οικονομικό ρεπορτάζ. Θε απέναντι στο United που είναι αδιάφορο. Τόσα χρόνια θα μιλήσουμε εγώ για μπάλα. Αδιάφορο εντελώς μου είναι εμένα. Με ποιον θα κληρωθώ. Εγώ θέλω τα λεφτά του. Α, θα μας πει ο ειδικός για το μάτε. Θέλουμε να πάρουμε μάτε, αυτό που πίνουν οι Αργεντίνοι, και δεν ξέρουμε πώς, τι και πώς, τι κάνουμε. Βρήκαμε που έχουμε το μάτε, το τσάι, αλλά πού βρίσκουμε αυτό το σκεύος. Θα ήρθε με μπλούζα εθνική αρκετή. Πίσω Μαραντόνα. Από το 78, όχι. Πριν. Έτσι. Παλιά καλά είναι. Λοιπόν. Φτιάχνει από εκεί. Το απόγευμα. Γιατί. Να ξέρω που θα είμαι. Άμα είσαι εδώ, Φίλιπ, να περάσει. Δεν ξέρω. Ελπίζω να επιστρέψει το χωριό σου. Βλέπω το μισάωρο του NBA να έρχεται από δύο. Εντάξει, θα την πάλεψω. Αλλά αν δω ότι σε χρειάζομαι και. Για τέτοιο. Α, περίμενε. Θα μιλήσουμε για εθνική Ελλάδα. Βάζει κάτω το 18. Σήμερα στην νίκη. Λοιπόν, σήμερα σε έφερε στην νίκη από τη Θεσσαλονίκη. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Τα λέμε και πάλι αύριο. Ακολουθεί Ζάχος Ρούνινγκ εδώ πέρα μέχρι και τι ώρα. Μέχρι τις 10, ένα γεμάτο τρίωρο στον απόϊχο της πρόκρισης του Άρη και για όλα τα θεματάκια. Θα πείτε και για την Μπαλά που δεν έρχεται τελικά στη United. Δεν έχει τον Μπαλά στη United, λένε. Δεν θέλει να χωριούνται. Και Αργεντίνους και δεν θέλει, κατάλαβες. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Γεια σας.